Show. Εδώ είμαστε. Γιάννης Χιλιτίδης στον πάγκο, Κωστής Ραπτόπουλος με Βασίλη Ματόπουλο, α πούμε, Παύλα Χατζινάκο, όπως λέει και ο συμπαίκτης του, η βραδινή ζώνη, Νίκος από τα Γιάννητσά. Είπαμε να θυμηθούμε λίγο παλιές καλές μέρες, λίγο πιο μπροστά βέβαια. Αθλητικές ταξιαρχίες. Με μίνι αθλητικές ταξιαρχίες. Θα πάμε μέχρι τις 12. Ζήτησε το κοινό την Πρωτομαγιά να γίνουν εκπομπές. Γίνανε εκπομπές. Το αθλητικό Μετρόπολης 95,5, όπως λέει ο Γρηγόρης ο Κόκκινος, το οποίο συνάντησα στον δρόμο σήμερα τυχαία. Με τον πρίγκιπα. Γρηγόρη, σ' αρέσει τα ταξίδια. Μ' αρέσει. Το σεξ αρέσει. Μ' αρέσει. Θα επιδείξω. Πάω. Σιγάρε, μια κουβέντα. Το βλέπω που λες τον Κόκκινο. Θα πάει παραλία σάρκα τη μίνι. Βγαίνω που λες απάνω. Τσακ, ο Κόκκινο με τον πρίγκιπα. Καρότσι. Βγαίνει ένας παιδαράς από το καρότσι. Τώρα Κόκκινο, τι σχέση έχει αυτός ο παιδαρός με σένα? Είναι με την DNA μου. Ωπα, τώρα δεν πας στην παραλία. Φοβάμαι, λέει. Ρε γαμώ το με αυτό το φόβο ρε Ματόπουλε, τι φόβο. Φόβο, σταμάτα αυτό το φόβο. Μπαίνω μέσα σε ένα μαγαζί. Στο Λευκό Οίκο πάντως το κάνανε το εμβόλιο. Το αποκαλύψω στον αέρα. Το κάνανε. Βέβαια. Τι σαν εμάς είναι. Τι κοροϊδά. Εμείς λέει εδώ μέσα το κάναμε το εμβόλιο. Τι να κάνεις. Το γράψαν οι κάμερες. Εντάξει, το κατά λάθος. Εντάξει. Δεν πειράζει. Εγώ πάντως και να το κάνω το εμβόλιο δεν θα το βάλω στο σωματάκι μου. Χαπάκι παίρνω. Ναι, εντάξει. Όλοι τα σκούρα θα πάρουν ένα χαπάκι να πούμε. Ναι. Ας είναι και πώς τα λένε αυτά τα αναπληρωματικά χαπάκια που λένε αυτά τα. Πώς τα λένε τα χαπάκια που δεν είναι τα κανονικά. Τα ημιτασιόν, ρε παιδί μου. Τα ημιτασιόν χαπάκια να πούμε. Ναι. Ματόπουλε λέγε, έχω ξεσυνηθίσει από το βράδυ και βλέπω τον ουρανό. Έχει φανταστικό ουρανό σήμερα η Θεσσαλονίκη και χθες είχε. Ναι. Χθες πήγα έπαιρνα το Κόρντομπα και στο γυρισμό. Έβγαλα... Πώς πέρασε τη μέρα σου εσύ σήμερα, τι έκανε πρώτο Μαγιά? Κοίτα να δεις τι έκανα. Έκανες τίποτα? Τίποτα δεν έκανα. Καμιά βόλτα έτσι, έστω λίγο περπάτημα, τρίχες, κάτι. Τρίχες. Επειδή έπαθα μια μικροθλάση στο αριστερό μου πόδι πριν 4-5 μέρες, έχω γίνει νοχελικός να πούμε. Πήρα με τη βόλτα του Τεμπέλη. Ναι. Ξέχασα να πάω και στο ΑΡΤ. Δηλαδή αυτό το μήνα έχω κάνει δύο γκέλες που δεν έκανα στα 20 χρόνια στο ΑΡΤ και στα 18 χρόνια στο Μετρόπολης. Μια φορά ξεπήρω ύπνος. Μια φορά δεν με πήρε ο ύπνος, με ναι. πήρε ο ύπνος γιατί είχα κάτι μπελάδες, ναι. τους οποίους μέσα στη νύχτα πήγα να λύσω. Ναι. Τους ψιλοέλυσα τους μπελάδες, πήγα 6 ώρα το πρωί στο σπίτι, ξέχασα να βάλω μετά από 18 χρόνια, πώς το λένε, ξυπνητήρι, και ξύπνησα με το τηλέφωνο της γραμματέας του Μετρόπολης, λέει πέθανε, ζεις, λέω είμαι ακόμα ζωντανός. Και σήμερα... Ήξερα, δεν το ήξερα. Πήρανε εμένα τηλέφωνο, ρε φίλε. Δεν ήξερα. Άμα λέω τον φάγανε, λέω τον άλλον. Δεν ήξερα, δεν ήξερα ότι θα κάνουμε εκπομπή σήμερα για τη Ιουβέντους αφιέρωμα με Νίκο Αλέφαντο και Γιάννη Καρατζαφέρη. Ήγε τα Πρωτομαγιά. Λέω δεν θα το ανοίξω το κινητό, θα το ξεκουράσω. Ξύπνησα η ώρα 12. Κλείσεις. Νόμιζα ήταν Σάββατο. Θέλω wow. κάτσε να πάω στους ξηρούς καρπούς εκεί πέρα κάθε Σάββατο που πηγαίνω στο φίλο μου και μιλάμε εκεί απέναντι. Χάσαμε και τις μέρες τώρα μαζί. Έχασα τις μέρες. Μου λένε δεν είναι ρε Σάββατο σήμερα, λέει να πούμε. Είναι λέει Παρασκευή. Σοβαρά, λέω τα μαγαζιά κλειστά όλα και τα λοιπά, σούπερ μάρκετ, δεν πάω. Έχει τρελαθεί. Εξυπνάω να πούμε, η μίνι νιάου νιάου, σαν γάτα είναι, την πάμε μια βόλτα κάτω, γυρίζω, η Ευγενούλα να πάει στη φίλη της στη Θέρμη, αυτά τίποτα δεν έκανα. Ούτε προπόνηση έκανα, ούτε εκπομπές έκανα, τον έστησα τον Καρατζαφέρη ναι. μετά από 20 χρόνια. Μετά τα επόμενα 20 χρόνια το στήσω άλλη μια φορά. Δηλαδή με έβγαλε από το ρυθμό μου αυτός ο χρωμοϊός να πούμε. Εγώ που ήμουν. Όλες οι μέρες ίδιες φαίνονται, ρε φίλε. Με φαίνονται όλες οι μέρες ίδιες και μπερδεύτηκα. Ιδίως το Σαββατοκύριακο. Αν δεν έχει ποδόσφαιρο να καταλάβεις τη διαφορά. Ναι, 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 δεν αισθάνεσαι Σαββατοκύριακο. Τι Σάββατο. Τώρα αύριο είναι Σάββατο χωρίς μπάλα. Ναι. Χωρίς ξένο πρωτάθλημα. Χωρίς να ανοίξεις μαρμίτα. Χωρίς να τσακωθείς. Να πας στο κουμάρι να παίξεις στοίχημα, ιστορίες. Τι γίνεται αυτό, ανάβει μόνο του, κλείνει μόνο του εδώ πέρα. Ναι. Δεν λειτουργεί. On off. Για κάτι. Κατά να πούμε. Άσχο το ρημάδι. Σαν να έρχομαι πρώτη φορά να πούμε. Ξεσυνείδησες. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που ερχόμενος από κάτω Τούμπα προς Κωνσταντινοπολίτικα είδα πολύ κόσμο να περπατάει. Να κάνει αυτή τη γρήγορο, το γρήγορο βάδι. Εγώ σήμερα περπάτησα. Την άδληση που λένε. Ναι, ναι, ναι. Από Άι Γιάννη έφτασα ναι. μέχρι Μπότσαρη ναι. και ξανά πίσω. Ναι. Πρώτη φορά είδα τόσο κόσμο έξω ναι. για περπάτημα. Παρότι και Πρωτομαγιά υποτίθεται. Άσε, δεν το δικό μου, του Ραπτόπουλου είναι. Του είπα για Ραπτόπουλε, κάτσε. Τηλέφωνο είναι αυτό, ρε. Φίλε, τι θα αυτό το τηλέφωνο. Ποιο είναι, τι γράφει ο πάνω. Απόκρυψη. Απόκρυψη. Θα βρει, κανένα θα απειλήσει κανένα. Άστον, κανένα. Άστονα. Θέλει να βρει κανένα τώρα. Εντάξει. Άγνωστο.
Εντάξει, χτυπάνε τώρα άγνωστοι. Κάτσε το βάλω. Κάτσε το βάλω στο αθόρυβο. Τόσο κολόμακες είναι μερικοί. Από άγνωστο παίρνουν και κάνουν απειλές. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δώσει εδώ πέρα. Ναι. Στον Ιωάννη τον Μέγιστο να πούμε μία λίστα με ονόματα. Ναι. Από παλιούς πανελίστες των αθλητικών ταξιαρχιών. Ναι. Θα τους πάρουμε τηλέφωνο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Ε. Μπήκε ο Νίκος. Μπήκε μωρέ ο κρύος να πούμε. Ήρθε χθες να μας κάνει μαγκές εχθές. Ήρθε να μας κάνει μαγκές. Ούτε χειραψία μας δίνει τους αγκώνες, ούτε να αγκαλιαστούμε, ούτε να φιληθούμε. Έχει κάνει κάκα να πούμε. Τον είπαν εκεί ο Τσιόδρας τον είπε να πούμε τι να κάνει. Ούτε αγκαλιές στο φίλο του, ούτε φιλιά, ούτε να πάμε να φάμε στο δάσκαλο, τίποτα. Τι γίνεται, ρε. Όταν ερχόμουν να σ' αγκαλιάσω πριν από κανένα χρόνο και να σε φιλήσω, γιατί έτσι το αισθανόμουν, απομακρυνόσουν και ψεκαζόσουν με διαταντίν από τώρα. Τώρα μου το παίζεις μάγκα. Ναι, ρε. Το παίζεις τζαγκό, δηλαδή, ναι, ρε φίλε, τι είναι αυτό, γίνει τον αγκώνα, ολόκληρο γομάριο άλλο. Τι να τον κάνει τον αγκώνα σου. Από τον αγκώνα δεν μπορεί να κολλήσει κακό πράγμα, δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα, ρε φίλε, μην τα λες αυτά. Το έχω πει και χθες που ήρθα από το στούντιο. Μην τα λες αυτά στον κόσμο, τουλάχιστον στους φίλους δεν θα τα λες. Αυτοί που σε ξέρουν δεν θα τα λες. Πέρα στον κόσμο, τον άλλον. Άσε ρε Νικόλα το παραμύθι τώρα. Άσε τα σάπια σου τώρα. Δεν σε αφήνουνε με τα μάχη να βγεις να πουλήσεις λάδια σε ένα νομό και στο και πας από το σπίτι να πούμε. Στο τέλος. Ναι. Εδώ φτερνιζόταν ο άλλος στην Κατερίνη και εσύ είχε 39 περιοχτό τώρα πλάκα. Άσε μας ρε Νικολάκη. Τι έγινε στα βρώμο Γιαννιτσάκη πέρα, μόλις πιάσει ο Μάιος. Βγαίνουν τα κουνούπια και κάνουν πάρτι στις ταράτσες. Τι. Καταρχήν πρώτα απ' όλα τα Γιαννιτσά τα είδες και τα λάτρεψες. Έτσι δεν χρειάζεται να τα λέω. Δεν λατρεύονται ρε τα Γιαννιτσά. Δεν λατρεύονται τα Γιαννιτσά. Ιδίως η Χρία Βρύση φαντάζομαι. Από όλα συζητήθηκε το καφεδάκι σου να πούμε με τα παιδιά. Καθαρή, όμορφη πόλη. Λες ωραία πόλη, μην τα αλλάζεις τώρα. Καλή, εντάξει, καλή, εντάξει, καλή. Λοιπόν, και όσον αφορά για τα κουνούπια, είναι μύθος και το ξέρεις ότι είναι μύθος αυτό το πράγμα. Ποιο είναι μύθος? Εντάξει, ότι υπάρχουν κουνούπια στην πόλη των Γιαννιτσών. Το τελευταίο κουνούπιο. Κλείσε αυτό το ερκοντήσιο, θα μας πεθάνεις, ρε φίλε. Και το έχουμε εδώ στο μουσείο. Ανοίγεις το κλείνεις. Της αρχαίας Πέλλας. Τι κάνεις, Νίκο, άλλο τι κάνεις? Καλά, είμαστε μια χαρά. Τι σου λείπει, Νίκο, τι σου λείπει? Από την καθημερινότητα της προγρύπης, τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο, τι είναι αυτό το οποίο λαχταράς περισσότερο? Μου λείπει η μάχη, ρε φίλε, έξω στην αγορά, το συναναστροφή, το κλείσιμο της δουλειάς, οι διαπραγματεύσεις, το γύρισμα σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της Μακεδονίας, να δω τους πελάτες και φίλους μου που έχω να δω πάνω από 1,5 μήνα, άσχετα αν μιλάμε τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο. Μου λείπει αυτή η ενέργεια, αυτό το suspense, ας πούμε, ξέρω εγώ, της καθημερινότητας. Αυτό μου λείπει. Εμένα δεν μου λείπει τίποτα, ρε φίλε. Εγώ από αρχής εξ αρχής καχύποπτος άνθρωπος, δηλαδή αυτός που θα έρθει να σε αγκαλιάσει, που λες αν θα έχει καμιά γρήπη, αυτός ο οποίος θα έρθει να σε πλησιάσει, θα το πεις αμάν θέλει τα λεφτά μου, αμάν αυτός θέλει κάτι αυτό κτλ. Οπότε έχω γίνει καχύποπτος και με όλη αυτή την ιστορία, με όλο αυτό το συρφετό επιδημολογίες, να πούμε. Προσπαθώ να συνέλθω από το κομμάτι του να βλέπω τους ανθρώπους να είναι καχύποπτους αυτοί. Δηλαδή οι άνθρωποι κοιτάζει ο ένας τον άλλον με καχυποψία. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι σαν και εμένα λένε δεν φοβάμαι, βλέπεις ότι μια καχυποψία την έχουν. Ένα ινοπνευματάκι και το πετάξουν απάνω να πούμε. Το κατορθώσανε το έργο να μας τρομοκρατήσουνε και να μας ελέγξουν τις κινήσεις. Σήμερα είμαστε, Νίκο, εκπαιδευμένοι, ό,τι εντολή μας δώσουν να την εφαρμόσουμε εφόσον είμαστε καλά παιδιά. Ούτε οι κομμουνιστές δεν βγαίνουν στον δρόμο. Τους είδες, τους παμίτες. Στα 10 μέτρα με τον άλλον. Πώς ήταν αυτός, όμως εγώ θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Έλληνας γενικά είναι ανεκπαίδευτος και μην ξεχνάς ότι ο Έλληνας μέσα στο DNA του έχει την αγκαλιά, έχει το φιλί, έχει το χορό, έχει... Έχει τη ρουφιανιά, έχει την αντιζηλία, έχει... Ναι. Δεν γίνεται παραδείγματος χάρη εγώ μέσα από τη δουλειά μου να σταματήσω να κάνω χειραψία με τον κόσμο. Θα βρω έναν άλλο κωδικό. Είναι ένας κωδικός τιμής, είναι ένας κωδικός εντιμότητας,
Είναι ένας κωδικός εκτίμησης. Ας τα λόγια ρε, ας τα σάλια ρε, τι κωδικούς και αυτά και ιστορία. Στο τέλος, στο τέλος θα μας βάζουνε, να βάζουμε αντί για προφυλακτικά μάσκες στα παυτά μας, να μας τρελάνε τώρα. Δεν μπορώ να δω το φίλο μου τον Κώστα μετά από ένα μήνα, δύο μήνες και να μην τον αγκαλιάσω, να μην το φιλήσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα, εντάξει. Δεν γίνεται να μην αγκαλιάσω την ανιψιά μου, το γιο μου, τη μάνα μου, κατάλαβε. Δεν γίνονται αυτό το πράγμα. Μόνο εγώ. Αλλά το περισσότερο κομμάτι του ελληνικού λαού είναι έτσι. Οι περισσότεροι έχουν χάσει τους βιορυθμίσους, να πούμε. Λέει εδώ και ένας φίλος μας που μας στέλνει μήνυμα, λέει το έχει πάθει και ότι έχει ξυπνήσει απόγευμα και νόμιζε ότι είναι πρωί και θα πάει στη δουλειά. Μιλάμε ότι έχουμε και τέτοια μηνύματα. Εγώ ξύπνησα σήμερα, νόμιζα είναι Σάββατο. Αυτό. Έχουμε χάσει συνέστηση του χρόνου. Έχασα τη μέρα. Έχασα τη μέρα, ναι. Και εγώ και το δικό μου το βιολογικό ρολόι είχε χαλάσει, γιατί ήμουν συνηθισμένος να κοιμάνω τουλάχιστον 2 η ώρα και μετά τις εκπομπές που κάναμε με τον Βασίλη, τις καθημερινές που πήγαινε ερχόμουν στα Γιαννικά, γιατί μην ξεχνάς ότι όταν φεύγω 12 η ώρα από το Μετρόπολη σχεδόν. Ξέρεις τι με ενοχλεί. Ένας άνθρωπος, γενικά όπως είναι ο άνθρωπος και ειδικά ο Έλληνας, που είναι μέσα στην παραβατικότητα και μέσα στην. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην. Στη στραβωμάρα κτλ. Έχει γίνει αρνάκι, να πούμε. Έχει γίνει αρνάκι και. Είναι τώρα πια, άμα κάτσει κανένα μήνα αυτό, μάσκες και ιστορίες, τον έχουν εκπαιδεύσει να είναι καλό παιδάκι. Να είναι. Τα 99% είναι το πρόστιμο, δεν είναι η εκπαίδευση που έχει, ούτε ο φόβος που έχει. Ο ένας δεν φοβάται εύκολα. Άλλο λέω, ρε! Τι δεν φοβάται. Φρέσκεστεί απάνω, τι δεν φοβάται, ρε. Από τη στιγμή που χαλάρωσαν τα μέτρα, από την Πέμπτη και μετά, δεν υπάρχει καραντίνα. Ούτε στο Γιαννητά, ούτε στη Θεσσαλονίκη. Ποιος το λέει, εγώ 12 η ώρα με 2 που θέλω να κάνω εκπομπή την Κυριακή το βράδυ, μπορώ εγώ γιατί έχω χαρτί να την κάνω, απαγορεύεται να έρθουν οι πανελίστες και θα αναγκαστώ να την κάνω 10 με 12. Αυτό είναι για ανθρώπους οι οποίοι φαίνονται. Ο υπόλοιπος λαός μέσα στην πόλη κυκλοφορεί, ρε φίλε Κώστα. Έστω με τα μέτρα ακόμα και από. Και κυκλοφορεί, ρε. Τα γυμναστήρια δεν ανοίγουνε. Τα εστιατόρια θα πάνε 1 Ιουνίου. 1 Ιουνίου θα πάνε τα ξενοδοχεία. Τι ανοίγουνε, να δει. Θα δεις τη Δευτέρα πόσο λαό θα έχει κάτω στην παραλία Θεσσαλονίκης και τα ανοιχτά γυμναστήρια τα οποία έχουν σε πολλές πόλεις, δεν ξέρω στη Θεσσαλονίκη, αν στα πάρκα έχετε υπέρφυρα γυμναστήρια, θα γεμίσουν με κόσμο και θα το δεις. Με κόσμο θα γεμίσουν. Οι τσέπες όμως άδειες θα μείνουνε, Νίκο. Τι να γεμίσουνε. Από ανθρώπους μη παραγωγικούς έξω και μη καταναλωτικούς έξω. Τι να το κάνεις που θα αφήσουν τον κόσμο έξω. Αν ο άλλος δεν μπορεί να πάει να καταναλώσει, δεν μπορεί να πάει στο γυμναστήριο. Πάει να κλέψει. Δεν μπορεί, τι να κάνει. Πάει να κλέψει. Αυτό είναι δωράδωρο. Το να ανοίξουν τα μέτρα έτσι είναι δωράδωρο. Εγώ απαντάω στον Κωστή που λέει ότι ο Έλληνας έχει ζεστεί επάνω του και έχει παραδειγματιστεί. Δεν είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας μόνο με βούρδουλα και με πρόστιμο μπορεί να τον καλύψει. Αν δεν υπήρχαν τα πρόστιμα, ο Έλληνας θα ήταν έξω. Καλά, δεν μου λες. Του μαλάτου το τηλέφωνο, γιατί το ζήτησες την Κυριακή, τη Δευτέρα, και ήσουν κλαμμένος, να πούμε και έτσι. Δεν ήμουν καθόλου κλαμμένος. Τον πήρα τον Γιάννη ένα τηλέφωνο, είχαμε μια διένεξη μεταξύ μας, τη λύσαμε και τελείωσα. Πώς τη λύσατε, τι λύσατε δηλαδή. Τη λύσαμε. Τον πήρα τηλέφωνο, το εξήγησα και μου εξήγησε κάποια πράγματα και τελείωσε το θέμα εκεί. Δηλαδή τώρα τι, τα πήρε πίσω αυτά που είπε για σένα, να πούμε. Δεν ξέρω αν τα πήρε πίσω για σένα. Πώς το λύσατε. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε ήθελα να απολογηθεί, ούτε εγώ απολογήθηκα. Είπαμε κάποια πράγματα μεταξύ μας, τίμια όμορφα και σταράτα. Εγώ κράτησα μια πολύ καλή στάση απέναντί του. Αυτός δεν μίλησε τόσο καλά για μένα. Εδώ είναι άνθρωπος που ξέρεις και σηκωστή. Είσαι ένας ευγενικός παοξής, ναι. Είσαι ένας ευγενικός παοξής. Λοιπόν, τον έχω το Τζανάτο Μαλάτο. Για να τα βρείτε στον αέρα. Λοιπόν, κύριε Μαλάτε. Καλησπέρα. Έχω τον φίλο σου τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, γιατί είπες κακές κουβέντες. Καλό μήνα. Είπες κακά πράγματα για τον κύριο Μπούζο, για τον κύριο Γρηγοριάδη, για τον κύριο Νίκο από τα Γιαννιτσά, για τον κύριο Βραζιλιάνο. Άνοιξες το στόμα σου και για τον Ολυμπιακό. Είπες τα καλύτερα λόγια και είπες για τους φίλους μας εδώ, τους πανελίστες, σκληρά πράγματα. Αλλά ο Νίκος μου είπε ότι σε πήρε τηλέφωνο και τα βρήκατε. Τα βρήκατε τελικά. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν αρχίζω ποτέ κάτι. Ναι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή τι.
Ο Νίκος ήρξα το χειρόν αδίκων με φώναζε. Πώς το είπες αυτό? Δεν καταλαβαίνουμε τα χρήματα. Πες το λίγο πάλι, ρε. Κεφαλονίτικα άρχισες να μιλάς. Ήρξα το, λέω, χειρόν αδίκων. Δηλαδή άρχισε να μου επιτίθεται ότι είμαι ψεύτης. Πότε? Και ακουγότανε μέχρι την Αυστραλία. Πότε, ρε φίλε, πότε? Κάποια Παρασκευή, δεν θυμάμαι. Α, θες να πεις ότι προκλήθεις. Α, μάλιστα, ναι, ναι. Βέβαια. Γιατί όμως? Επομένως, ότι δήθεν χτύπησε ο Πασχαλάκης και εμείς του σκουπίζαμε το αίμα με τις πετσέτες. Κάτσε, ρε, δεν το βαρέσατε τον Πασχαλάκη στο... Όχι, βέβαια, όχι. Όχι. Έχω τα βίντεο. Τα έχω δει 100 φορές. Όχι. Ρε Νίκο, περιπτώσει, ναι. Ένα λεπτό. Ναι. Ζητάς τώρα τι? Να σου πει ότι δεν είναι έτσι. Ναι. Δεν θα σου πει και δεν χρειάζεται. Καλά, δεν ρε παιδιά, μπορεί να έχετε. Καθένας... Ναι, ναι. Άκου, άκου. Ναι. Ένα λεπτό. Ο καθένας έχει την ομάδα του. Υποστηρίζει την ομάδα του. Για όλους τους άλλους κυρίους που εργάζονται εκεί και έχουν βγάλει τον Ολυμπιακό υποβιβασμένο. Ναι. Τους πληροφορώ ότι η κυρία Σπανού που άφησε ο κύριος Κοντονής για να κάνει την μπουγάδα τη συγκεκριμένη πήρε τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, τα έβαλε σε ένα φάκελο και νομίζω ότι με αυτό θα καταδικαστεί ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Άρα το κατηγορητήριο δηλαδή είναι μια σειρά από ψευδή δημοσιεύματα? Είναι το κατηγορητήριο? Είναι μια σειρά από δημοσιεύματα. Μάλιστα. Διότι στην Ισπανία που ορισμένοι προσπαθούν να το παραλληλήσουν υπάρχουν χρήματα, καταθετήρια σε τράπεζες, συνεννοήσεις σε κινητά τηλέφωνα κλπ. Υπάρχουν εδώ τίποτα τέτοια για τον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο, ο οποίος Ατρόμητος είναι υποκατάστημα του ΠΑΟΚ? Υπάρχει? Όχι. Άρα... Τον Νίκο, τον έχουμε τον Νίκο. Τη Δευτέρα το... να τελειώσω και ναι, να... Ναι, βέβαια, σωστά, ναι. Τη Δευτέρα στο ΚΑΣ θα γίνει αυτό που γράφω σε ένα site, ΚΑΣ και κάτω. ΚΑΣ και κάτω. Βέβαια, διότι ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη, ο κύριος Καουπαντήρης έχει συνάψει ένα ομολογιακό δάνειο και το έχει καταθέσει υπέρ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το ομολογιακό δάνειο σημαίνει ότι είναι μέτοχος. Σημαίνει οικονομική σχέση, κύριοι που δεν το λέτε. Τι μου λέτε με έναν εξάδελφος και δεύτερο ψάδελφος? Καταλάβατε? Νίκο... Όλοι αυτοί οι κύριοι. Πρώτα απ' όλα, εγώ αυτό που θέλω να πω στον Γιάννη ότι εγώ ποτέ δεν απευθύνθηκα, εγώ ποτέ δεν απευθύνθηκα στον Γιάννη με χαρακτηρισμούς απαράδεκτους όπως αυτός αντιπροσωπικού για μια ομάδα. Καλά, άστε τα αυτά. Για αυτά που λέει. Να πει, ναι. Σε αυτά που, τώρα όσον αφορά... Για αυτά που λέει, άστε τα προσωπικά. Ναι. Πρώτα απ' όλα υπάρχει για τον Πασχαλάκη, υπάρχει βίντεο τον οποίο φαίνεται και δεν χρειάζεται εγώ να αποδείξω κάτι. Φαίνεται ότι και ο Σιντεύσκη και ο Πασχαλάκης 30 μέτρα το πούλμα μακριά έχει γίνει ένα τούνελ και τρώει δύο μπουνιές στην πλάτη. Και με το που γυρνάει οι κότες οι Ολυμπιακοί σηκώνονται και φεύγουνε. Γιατί ορίστε, ξέρουν ότι άμα τους κάτσεις γουνιά ο Πασχαλάκης θα γίνει χαμός. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, κακός ο Πασχαλάκης δεν έκανε τον πεθαμένο. Έπρεπε να τον κάνει τον πεθαμένο και να σηκωθεί το πούλμα να φύγει από εκεί. Αλλά ο ΠΑΟΚ μπήκε μέσα και έπαιξε τον αγώνα. Είσατε, γιατί η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν φεύγει από το Ψαγιάννη. Ένας. Όσον αφορά, επειδή εγώ δεν είμαι κανένας μπαγλαμάς, ναι. Και ο Κωστής ξέρει ότι πηγαίνω σε προπονήσεις, ναι. Το τρελό το ρώτησα, τις έφαγες? Ναι. Μου λέει έφαγα δυο μπουνιές εγώ και μια αυτοκινιά μπουνιά στο σβέρκο, έφαγε ο Σβιντεύσκης και την κουμπάνησα. Ναι. Είχαν οι μπάτσοι μέσα και τους βγάλαν έξω μετά. Ναι. Εντάξει. Μετά. Ότι... Άρα οι μπάτσοι λοιπόν κάνανε... ας πούμε τις κότες οι μπάτσοι. Όπως... Κάνανε τις κότες, ναι. Με το που φάγανε τις πρώτες κλωτσιές τα παιδιά του ΠΑΟ, τις πρώτες φάπες, μετά εξαφανίστηκε. Εκεί η αστυνομία φαίνεται είναι με τους άλλους. Δεν ενδιαφέρει. Ο Γιάννης το ξέρει πολύ καλά αυτό που έγινε. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να κάνει, το να υποστηρίζει ο Γιάννης την ομάδα του είναι θεμητό. Είτε με στοιχεία είτε χωρίς στοιχεία. Εμείς όμως, Γιάννη, και θα πρέπει να καταλάβεις ότι από την εποχή Μαρινάκη ο Ολυμπιακός καθημερινά βιώκεται. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Εντάξει. Έχει συσταθεί επιτροπή για στημένα ματς. Έχει, πώς το λένε, συμμορία.
κατά εξακολούθηση. Και ποια σήμερα μας, κάτσε, κάτσε. Που λέει ο φύσας μου παν του παν είπε. Όχι, ακούσε. Από την όχι, ποιο. Υπάρχουν συνομιλίες, Γιάννη μου, από το 10. Πούντες. Και από το 10 και έχουν εκεί. Ούτε αυτά να ρωτήσει την ελληνική δικαιοσύνη που κάνει το χαβαλέ της, να πούμε. Όπα! Που κάνει το παγόνι Βακαλόπουλο η δικαιοσύνη και δεν τα βγάζει. Και ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει 10 δικαστές και παραδικαστές. Μιλάει για δικαιοσύνη, ο... μαλάτο. Αυτός δεν μ' αρέσει, εκείνος δεν μ' αρέσει, γκάλτονα. Πολύ καλά κάνουνε. Απαντάει μαλάτος για δικαιοσύνη, λέγε. Ναι. Αυτά είναι η καραμέλα και το παραμύθι. Αυτών οι οποίοι διοικούν τον ΠΑΟΚ και οι οποίοι κάθε τόσο βρίσκουν κάτι και αρχίζουν να κυνηγάνε τον Ολυμπιακό, μέχρι που βάλανε με τον Πλατανιά δύο δανεικούς τους, τον Αποστολόπουλο και τον Καρυπίδη, να πούν ότι τους δίδαμε στο Καραϊσκάκι. Ψέματα. Είπαν ψέματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ πάλι θα το πω αρχαϊστή, ήρξα το χειρόν αδίκων με τον Ολυμπιακό και εγώ προσωπικά έχω παρακαλέσει από όλα τα site της ομάδας συν το Facebook του Προέδρου μας που είμαστε φίλοι στο Facebook να μην δείξει έλεος για κανέναν, καμία λύπη για κανέναν. Γιατί ξέρω ότι εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι, δεν έχω ζητήσει. Για να βάλω τα βιντεάκια που κυκλοφορούν Γιάννη στο YouTube με τα βαβά πέναλτι που τις κάρτες τις παραδείγματες. Έχεις τόσες ήττες και είναι αβαβά όλες. Δεν μπορώ να ξαναμαλώνω πάλι. Δεν θα τελειώσει καλά η κουβέντα. Εγώ το βλέπω το έργο. Αβαβά ήταν και αυτά. Λέγε μαλάτε τι προβλέπεις. Ρε, με 40 βαθμούς πίσω, ο Θωμαίδης με τον Μπούζο χάνανε από τον Πανθρακικό 2-1 ο ΠΑΟΚ και η ομάδα τους. Κλαίγανε και λέγανε τι πρωτάθλημα είναι αυτό και ήταν 40 βαθμούς πίσω. Τα ξεχάσανε. Εγώ τα θυμάμαι όλα. Ξέρεις τι ξεχνάς. Πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει έναν πρόεδρο ο οποίος μπορεί να καλύπτει τις τιμωρίες. Μπορεί να καλύπτει ταμείο που τρώει η ομάδα και τις δικαστικές καταστάσεις, γιατί αν είχε το γούμενο και τον τέτοιο ο ΠΑΟΚ θα ήταν διαλυμένος αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης που μπορεί να στηρίξει όλη αυτή την ιστορία και το βρίσκεται μπροστά σας, έχετε χεστεί επάνω σας, διότι μια ζωή έχετε μάθει. Πώς μιλάτε έτσι ρε, στην Ξάνθη σας πιάσανε εκεί πέρα που κάψατε τα μάξι του Λουτσέσκου με τιμολόγια της ημέρα τους εμπριστές, τι θα μας πεις τώρα, κοιμόμαστε νομίζει. Έχεις αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή αύριο άμασε καλέσει ο εισαγγελέας στη Γιαννητσόν εκεί για να πας να καταθέσεις αυτό που λες τώρα, έχεις αποδεικτικό στοιχείο για να το αποδείξεις, πώς το λες. Έχει η ομάδα αποδεικτικά στοιχεία. Γελάει όμως. Και μην γελάς καθόλου, γιατί είσαι ομαδούλα μικρή και εγώ δεν μπορώ να σε κάνω να το καταλάβεις. Είδε ρε φίλε ομαδούλα πραγματικά. Θέλεις πολλά χρόνια, αιώνες για να προλάβεις τον Ολυμπιακό, κατάλαβες. Και δεν παραφέρεις 100 φύσες και 100 γεωργίες μαζί, γιατί περί αυτών πρόκειται. Εντάξει, πιστήσατε τη συμμαχία με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και μας κάνετε τους καπόσους. Και όπως είδες κατέβηκε στον κύπελο και ο σύμμαχός σου σου αμόλυσε μια τεσσάρα. Το θυμάσαι ή το ξέχασες? Εγώ όλα τα θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι. Και τα καλό κείμενα και τα κακό κείμενα. Θα θυμάσαι και τις πεντάρες στο Καραϊσκάκι και τις τεσσάρες που έχεις φάει. Και τις καλές ομάδες του Ολυμπιακού θυμάμαι. Και δεν σου φτάσανε για να λες ότι δεν είμαι μεγάλη ομάδα. Τέλος. Είμαι μια καλή ομάδα. Τέλος Νίκο από τα Γιάννητσα. Τέλος. Δεν τα βρείτε. Θα έρθείτε μια μέρα στη Μαρμίτα. Το κλείσιμο που θέλω να πω κάτι για τον Γιάννη και να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Εγώ ποτέ, ό,τι και να λέμε για τις ομάδες, δεν θα μιλούσα σεβόμενος τα άσπρα του μαλλιά και το λέω δημόσια. Πες τα άσπρα μαλλιά, βρε, τα μαλλιά. Άσε, εσύ είσαι παρακμιακός, άσε. Δεν συζητάω με αυτό το κομμάτι. Εσύ είσαι γεννημένος εκεί στην Τούμπα,
στο γκέτο μέσα να πούμε, μαύρο δάχτυλο, μύγι, έδειλο, βραχή, κίτρινο μπροστά, καφέ, πίσω, άστα. Εσένα δεν μιλάω. Με το Γιάννη το καλά το τώρα. Διάλειμμα, μείνετε, 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 διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τι να πεις ρε Κωστή τώρα για την Τούμπα δηλαδή, με συγχωρείς πολύ. Τι. Η Τούμπα να πούμε αν ήταν ένα χωριό της Υπαίθρου, δηλαδή αν ήταν στην Ξάνθη, ναι. Θα ήταν, η μισή θα ήταν φυλακή και η άλλη μισή ήταν στα καράβια. Έτσι και περίπτωση να επιβιώσουμε να πούμε. Σόπανε. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι μια κατάσταση τραγωδία. Κουρμούζι, Μακεδονία, Στράκη, θα πούμε το τρίγωνο που κάνει, το τρίγωνο των Μπερμούδων. Ανατολική Στράκη. Εκεί πέρα μέσα. Ναι. Κουρμούζι. Τώρα που φοβάσαι να περάσει, μην πετάξει κανένα σκάφο από κανένα μαγαζί. Κάνα κακάδι τη φύγει από κανέναν παρακμιακό εκεί πέρα, κάτι σκυλιά. Και σε έκανε και η Πατουλίδου πάρκο. Να πούμε πού στην Τούμπα. Έλεω τρεφίλε. Πού έμε κάνει, ρε φίλε. Έκανε ένα πάρκο η Πατουλίδου. Αυτό το γεγονό ότι η Τούμπα είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ εκεί, είναι το μόνο πράγμα που θέλει η Τούμπα. Α, ναι, αυτό μας ανεβάζει ψηλά εμάς. Δηλαδή, ναι. Ο Γουαντάναμο της Θεσσαλονίκης είναι η Τούμπα. Οι γυναίκες και εκείνες παρακμιακές, ρε φίλε. Για πες. Για πες. Για πες. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν είναι λογικός. Μονολογάει ο άλλος πάνω μόνος του, κάτω μόνος του, καρέκλες πετάνε, ταβερνόξυλο παίζουνε. Άλλα τους λες, άλλα καταλαβαίνουνε. Εκεί μεγαλώσαμε ρε Νίκο, τι να κάνουμε να πούμε. Και αυτός είναι δικαιολογό και λέω ότι δεν θέλω σε αυτό το θέμα δεοντολογίας να μιλήσω μαζί του, αλλά με τον Γιάννη το Μαλάτο. Ναι. Διότι εγώ σαν Νίκος ποτέ δεν, αυτό που θέλω να ολοκληρώσω, δεν θέλω να πει ο Γιάννης, ότι ποτέ εγώ απέναντί του δεν θα έλεγα αυτού του χαρακτηρισμού, πρώτα απ' όλα σεβόμενος τα μαλλιά του, τα λευκά μαλλιά του. Και κι εγώ δεν έχω μαλλιά, αλλά τα λες για την Τούμπα αυτά, ρε φίλε. Δεν έχει σημασία, εσύ είσαι άλλη περίπτωση. Είσαι από άλλο πλανήτη. Δεν μπαίνεις στο κομμάτι αυτό, τελείωσε. Εσύ πλακώνεις δέντρα στους δρόμους, δεν έχεις τέτοια συζητήματα. Έχεις μελανιάσει όλους τους κάκτους, όλα τα πεύκα, όλα τα έλατα, όλες. Έχεις δει, αλλά πρόσεξε, το λέω εγώ γιατί είμαι φίλος και το αγαπάω. Πρόσεξε καλά. Στο είπα και άλλη φορά και το επαναλαμβάνω. Ναι. Θα βρεθεί κανένας ευφίβολος πόντιος. Από αυτούς που άλλα λες και άλλα καταλαβαίνουνε, έχουν αυτοί κάτι χέρια σαν γόνδολες είναι. Θα φας κάνα κουπί ανάμεσα στα μάτια καμιά μέρα που θες όλους να τους δείρεις και θα σε έχω στο Κιανό Σταυρό εκεί με τον Ζαταγιά να σου κρατάει τον ωρό και με τον Νίκο τον Φίστα που την ξεβούλωσε το Σωληνάκι και θα κάνεις κανένα μήνα εκεί μέσα. Πρόσεχε καλά. Θα μας βάλεις στα έξοδο να σε φέρνουν χυμούς και την Πέρπα Παπαδοπούλου. Πρόσεχε. Καλά. Πάντως ο Μαλάτος είναι πολύ επικριτικός για την ομάδα σου. Για να το ναι. Ο Μαλάτος ξεχνάει κάτι, ένα πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ο Ολυμπιακός τόσα δικαστήρια που έχει κάνει ο Τζον Γουέιν που λέγεται Μαρινάκης. Τζον Γουέιν, ο Μαρινάκης. Δηλαδή θεωρητικά λειτουργεί σαν να είναι ο αυτοκράτορας της γης. Και έχει κάθε μέρα δικαστήρια. Κάθε μέρα η Ολυμπιακή, το τμήμα του Ολυμπιακού ασχολείται με υποθέσεις. Εμείς φταίμε γι' αυτό. Η ΕΕΠ έχει ηχογραφημένες οι συνομιλίες ανθρώπων που η ΕΕΠ είναι ο κρατικός οργανισμός. Η ΕΕΠ μπορεί να βρει σε σένα κανένα στραβό τιμολόγιο του Μαρινάκη, δεν βρει τίποτα. Μην ανακατεύεσαι, το έχει βρει κανένα στραβό τιμολόγιο τώρα. Μην τα κάνει αυτά. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Λέγανε ότι μιλάει με πακιστανικό τηλέφωνο ο πρόεδρος. Μου είχε έρθει ένας Παναθηναϊκάκιας λοιπόν εδώ πέρα, συγκάτοικος. Και μου λέει να το τηλέφωνο το πακιστανικό. Του λέω φέρε εδώ να πάρω, γιατί εμένα το δικό μου τηλέφωνο μπορώ να πάρω μέχρι τον ύψιστο. Φέρε εδώ λέω να πάρω. Όχι λέει δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται του λέω. Τι πάει να πει. Αφού έχεις το νούμερο να δω ποιος είναι στην άλλη μεριά. Μιλάμε τρεις γλώσσες δεν μπορεί. Και άπαπα λέει. Άπαπα του λέω το παραμύθι. Δηλαδή Παναϊκή ΑΕΚ και Παοξίδες λένε το ίδιο παραμύθι, τα ίδια. Τώρα βγήκε ο Αναστασίου και λέει ο Αζακούν, έχασε το πρωτάθλημα, λέει από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αν τρελαθούμε τελείως ρε Αναστασίου. Ο κόσμος το έχει του πάνω και εσύ Χριστιανέ μου. Δηλαδή εσύ τώρα θα σε κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσεις τα φένια όμως.
Άνθρωποι σαν τον Καραπαπά. Μπράβο λοιπόν. Άνθρωποι σαν τον Καραπαπά και σαν τον Θεοδωρίδη τιμούν τον Ολυμπιακό. Γιατί να μην το τιμούν, υπερασπίζουν την ομάδα. Τι να πω τώρα εγώ από εκεί και πέρα. Ναι, τι να πω. Βέβαια, τι να πω τώρα εγώ, ρε φίλε. Ένα λεπτό με τον τρόπο που το κάνουν, αλλά υπερασπίζουν την ομάδα, αυτό νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν εκείνοι. Λοιπόν, Νίκο. Το μόνο που κάνουν, ναι. Το μόνο που κάνουν είναι να μολύνουν τα παιδιά της θύρα 7 με μίσος. Και αυτά είναι που κινδυνεύουν περισσότερο και θα πρέπει να το καταλάβεις και εσύ, αν μπορεί να το καταλάβεις. Εγώ υπερασπίζω μέσα σαν τον Ολυμπιακό. Για μένα όχι, γιατί τέλος. Είναι σε κάφρος μεταξύ κάφρων. Καλά, αυτό καλά. Αυτό κάνεις. Νίκο! Εγώ λέω, δικιά μου άποψη. Δεν μπορώ Νίκο. Να σας μοιάσω, ρε φίλε. Νίκο. Δεν μπορώ να γίνω σαν και εσάς και αυτό με λες έτσι. Καλό τέλος βράδυ. Πάλι. Μη μιλάς. Μείνε μαλάτε. Νίκο, τη Δευτέρα είσαι εδώ κανονικά. Εμείς έχουμε αύριο εκπομπή πάλι 7 με 9 αύριο έχουμε εκπομπή. Εξακτά το πάτο πάτο σου θα είναι αύριο. Εμβόλυμα 7 με 9 και από εκεί και πέρα τη Δευτέρα δεν θα έρθουμε στο Μετρόπολης. Ακόμα δεν έχει λυθεί το θέμα με το στούντιο. Θα συνεχιστούν οι εκπομπές από το σπίτι. Μέχρι νέο τέρας. Νίκο, σε αγαπώ. Τα λέμε. Και εγώ, φιλιά. Και σου καλά. Τα λέμε, Νίκο, αύριο. Να τραπέζει το δάσκαλο. Τα λέμε αύριο. Λοιπόν, Μαλάτος έμεινε. Ωραία. Έμεινα. Γιώργος Μέλιας. Παοξής αριστερός, αντιμητσοτακικός, αντιδραστικός, τον καλησπερίζουμε. Είναι μέλος της παρέας της Μαρμίτα. Η οποία Μαρμίτα κλείνει τα κεπέκια της τον Ιούλιο και πηγαίνει σε χώρο όπου θα γίνει λέσχη. Χάμος. Πού είναι η λέσχη, βρε! Πού είναι η λέσχη, βρε! Να η λέσχη, να έρχεται, Η λέσχη της Μαρμίτας είναι υπαρκτή και όχι σαν του Άρεως. Δηλαδή τη θεωρείς πιο διαφανή διαδικασία αυτή τη. Βέβαια, τι, σαμάδι. Λοιπόν. Καταρχήν, να πω Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά στον κύριο Μαλάτο. Πρέπει να τον ακούσω πάρα πολύ. Εσύ είσαι αριστερός, ρε φίλε, τι Χριστός Ανέστη. Δεν λέω εγώ, μπορεί να μην πιστεύω, αλλά πιστεύει ο κύριος Μαλάτος. Α, το λες για τον κύριο Μαλάτο. Βέβαια, αφού πιστεύει. Πιστεύει αυτός, ναι, σωστά. Άσχετα, οι δικές μου υπεπιθύσεις είναι άλλες. Αλλά εφόσον πιστεύει, του λέω Χριστός Ανέστη, όπως λέει και τον πατέρα μου πιστεύει. Ερώτηση σε σένα, στο κοινό, να μας δώσει τα φώτα του. Πριν μπούμε στην ομιλία μας, στη συνομιλία μας. Επειδή από τις 12 μέχρι τις 6 θα υπάρχουν πάλι μέτρα, ναι. Και η Μαρμίτα της Κυριακής είναι 12 με 2,5, 2 και 4, 2 και 20. Το πελάτε το γλιτόρμα στο κεφάλι μας. Μισό λεπτό. Ενέρευε. Μίλησα με τον Νίκο, αυτή την Κυριακή θα την κάνουμε έτσι. Ναι. Μήπως μέχρι τις 15 Ιουνίου 20, πόσο θα κρατήσει, μήπως την κάνουμε 10, 9,5 με 11,5. 9,5 και με 12 συνέρεφε. 12 μόνο και αυτό είναι τέταρτα, πρόβλημα. Ναι, παρά 20 τέλος πάντων. Το τελευταίο τηλεφώνημα. Ο Γιώργος μου είπε είναι βολικό. Ας είναι και 9, ρε φίλε, και πιο νωρίς. Ας είναι και 9. Εντάξει, κάνουμε 2,5 ώρες γεμάτες. Το κοινό που ακούει το βολεύει το 9,5 ή 11,5. Στείλτε μηνύματα, παιδιά. Ή το 12 με. Περιμένετε. Ναι. 9 με 11,5 με πάνελ. Ή 12 με 2,5 χωρίς πάνελ. Βγαίνουμε. Αποφασίστε. Ναι. Στείλτε μηνύματα, τα λαμβάνουμε. Facebook Μετρόπολης 95,5 και στα κανάλια αυτή τη στιγμή και στο ίντερνετ που βγάζουμε την εκπομπή live. Στείλτε τη γνώμη σας. Εγώ θα είμαι εδώ πέρα στην υποστήριξη. Θα τα δω τα μηνύματά σας, έτσι. 9 με 11,5. Πού είναι η λέσχη, ρε! Να η λέσχη, κύριε Χιλιτίδη μου, εδώ 30 ευρώ το χρόνο. Έτσι δεν είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι λεφτά. Λοιπόν, Γιώργος, ακούω. Η εμπειρία σου από το Μαμούνι, η εμπειρία σου σαν οικονομολόγος. Μαμούνι. Α, γιατί. Θυμάται τα παλιά χρόνια ο Γιάννης. Σου λέει, μήπως ξέφυγε πάλι αυτός. Να το χειροτονήσω πάλι. Διάκο. Λοιπόν, η γνώμη σου για το Μαμούνι. Η γνώμη σου για τα οικονομικά, μια και είσαι λογιστής σε πολύ καλή εταιρεία. Ο Τζανάτος Μαλάτος είναι πολλά χρόνια σε μια δουλειά που ασχολείται με τα οικονομικά. Έχω δύο ανθρώπους, δηλαδή οπαδούς του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, από την άλλη μεριά είναι πολίτες. Ο ένας είναι στις επαρχιακές ομάδες λόγω του εμφράγματος, είναι μια χαρά, αλλά πρέπει να προσέξει. Στα 63 ο Γιάννης ο Μαλάτος. Λοιπόν, Γιώργο, σε ακούω με τα οικονομικά, με τα άλλα θέματα. Σήμερα ήταν και το πάμε στα 10 μέτρα ένας με τον άλλον. Κατέβηκα κι εγώ. Α, είσαι παμίστας. Παμίστας. Με το πάμε απλά κατεβαίνω. Δεν είμαι παμίστας, όχι. Ωραία. Ακούμε λοιπόν.
Σ' ακούμε. Κοίταξε, για το θέμα του κορονοϊού, εμένα η άποψή μου έχω ξαναπεί, είναι κάπου στη μέση. Θεωρώ δηλαδή ότι όντως υπάρχει ο ιός. Έχω και μια φίλη μου, η οποία γνωστή μου είναι στην Αμερική, είναι μοριακή βιολόγος και μιλάμε πολύ συχνά με την κοπέλα. Και ένα άλλο ζευγάρι στην Ιταλία. Το περάσανε πολύ πιο βαριά από ότι εμείς. Δεν είμαι δηλαδή ούτε στη μία άκρη που λένε οι συνωμοσιολόγοι, ξέρω εγώ, για, ναι, το, για τη μασονία και τους ιούς και δεν τις μαζεύεται. Αλλά ούτε και από την άλλη μεριά που όλους αυτούς τους τρομοκρατημένους που κάθονται στα σπίτια τους και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι όντως υπάρχει η αρρώστια. Είναι μια γρίπη που δεν έχει, μια μορφή γρίπης που δεν έχει βρεθεί εμβόλιο. Απλά είναι γεγονός ότι το τραβήξαν λίγο το θέμα, πατήσαν κάπου πάνω. Θεωρώ τα μέτρα που πήραν ότι είναι λάθος. Γενικά το ζήτημα όλο έχει χειριστεί λάθος από την αρχή. Και απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όσοι συνήθως σε όλες τις καταστάσεις, πάντα την ιστορία μας, που εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Ποιοι τις εκμεταλλεύονται τώρα και ποιοι μπαίνουν πίσω? Κοίταξε, αυτή τη ποιος στιγμή... θα βολέψει, πιστεύεις, αυτή η ιστορία, μόλις τελειώσει, υποτίθεται, ξέρω εγώ, κοίταξε, το παραμύθι αυτό. Θα σου πω, αυτό είναι καταρχήν, θα βολέψει τους οικονομικά δυνατούς. Αυτό πάντα σημαίνει. Οι οποίοι θα βρουν κοψοχρονιάς επιχειρήσεις, ναι, που έχουν καταστραφεί, που έχουν κλείσει. Έτσι, σπίτια, να αγοράσουν επιχειρήσεις, σπίτια, τα πάντα. Οι έχοντες λοιπόν μπορούν, πάνε να τα πάρουν μισοτιμής. Ακριβώς. Σωστό. Θα μεγαλώσει, πώς το λένε, ακόμα μεγαλύτερο. Η ανισότητα. Έχω ένα φίλο. Έχω ένα φίλο που είναι πρόεδρος των ξενοδόχων Ελλάδος. Και ακροατής μας, πολύ δυνατός ο Γιώργος, ο Γρηγόρης ο Τάσιος. Ωραία. Ο Γρηγόρης. Που τον άκουσα και την βγαίνει και στα πάνελ κάτω στην Αθήνα και τα λοιπά. Πάρα πολλά ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν. Και όχι ξενοδοχεία. Τα μεγάλα. Τα οποία, ναι, θα πουληθούν σε πολύ μικρές τιμές. Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερο. Γιατί κυκλοφορούμε στην αγορά. Ένας λόγος που κυκλοφορώ έξω να ξέρω τι γίνεται στην κοινωνία. Πέρα από την πλάκα τώρα που κάνουμε. Δεν μπορώ να κάτσω μέσα στο σπίτι και να περιμένω να πεθάνω. Λοιπόν. Ένας άλλος φίλος και παλιός πελάτης στο αθλητικό Μετρόπολης. Λοιπόν. Ο Πιάτσικας. Αυτός έχει μια καντίνα πέρα, την Beat Shop. Αυτός λοιπόν έχει 100 σπίτια για πούλημα. Ασχολείται με εργολαβίες. Και μου λέει οι τιμές πέφτουν και πουλάω σπίτια και αυτή τη στιγμή θα πέσουν κι άλλο τον επόμενο, ναι, μήνα. Και οι μεσίτες που κάνουμε παρέα, οι φίλοι μας κτλ. Και ο φίλος μας αυτός, ο Βασίλης, λέει έχω σπίτια και τα πουλάω και θα τα πάρουνε. Δυτικά κτλ. Δηλαδή εκεί που έκανε για παράδειγμα 100.000 στο σπίτι, τώρα πάει 75. Ναι. Αυτά θα τα εκμεταλλευτούν αυτοί που κατέχουν ρευστότητα κτλ. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, έχεις σπουδάσει οικονομικά, ο Μαλάτος τα ξέρει καλύτερα. Ναι, πέστε μου. Οικονομική αναδιάρθρωση, μην ξεχνάμε το πιο σημαντικό, το οποίο περνάει, πώς το λένε, περνάει στα χαμηλά, το ότι η Τρόικα δεν προστατεύει τα κόκκινα δάνεια και θα χάσει πάρα πολλοί κόσμο στο σπίτι του. Από τους δανειστές, μην το ξεχνάμε αυτό, αυτό είναι το κυριότερο. Δεν προστατεύεται λοιπόν η πρώτη κατοικία, μιλάω ως οικονομολόγος. Πήρε νομίζω μέχρι 3 μήνες παράταση, 4. 4 ή 3 ή 4, δεν ξέρω Γιάννη, 3 λέει ο Γιάννης. Μας διορθώνει ο Γιάννης, 3 μήνες λέει. 3 μήνες. Εσώνεται άλλο με 3 μήνες. Τέλος Ιουλίου, λέει. Θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Κοίταξε, γίνεται ένα ράλι εγώ από τη γνωστή μου αυτή στην Αμερική. Και τα σπίτια, ρε Γιώργο και Μαλάτο, ποιοι θα τα πάρουνε? Πες ότι εγώ κάνω το σπίτι μου. Ο Χιλιτίδης μπορεί να είναι φτωχός, να μην έχει να το πάρει ο Έλληνας. Στην αρχή θα το πάρει τράπεζα που το έχει. Θα πάρουν ΜΚΟ και θα στεγάσουν τους μετανάστες. Ναι, ακριβώς. Κόσμος υπάρχει, δηλαδή οι οργανώσεις ή τέτοιο. Έτσι λοιπόν θα χαθούν τα σπίτια. Ούτε με πόλεμο, ούτε με μαγκές. Κύριε Ραπτόπουλε, ήθελε σπίτι 200 τετραγωνικά να κάνει σεξ, να πούμε, με μπάρμπεκιου και Audi εκατοστάρι δίζελ. Ωραία, δεν έχει δουλειά τώρα. Σπίτι δεν έχει να πληρώσει. Έλα μετανάστη, ανέβα πάνω. Ξέρω εγώ, πήρα τη μετανάστησα και τελειώσαμε το. Εντάξει, αυτό θα γίνει. Κάνε έρωτα τι. Μεταξύ μα, θα σου πω λίγο κάτι, ναι, εδώ. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες. Λες ότι κύριε Ραπτόπουλο ήθελε σπίτι 200 τετραγωνικά. Γιατί να μην το έχει αφού δούλευε, έτσι. Ναι. Μην ξεχνά ότι πολλοί άνθρωποι που χάνουν τα σπίτια του ούτε κλέφτες, ήταν ούτε απατεώνες. Είχαν μπει σε μια συγκεκριμένη σειρά η οποία τεχνητά βγήκε. Πώς το ούτε. Γιώργο μου, εγώ ξέρεις γιατί τη γλίτωσα. Επειδή ήμουν αδειλός. Γιώργο μου, αυτό. Εμένα μου λέγανε όταν δούλευα υπάλληλος το 2000, με βλέπανε πώς βλέπουν τώρα κάποιο που έχει κορονοϊό. Υπάλληλος, λέω ναι, είμαι υπάλληλος. Τι δουλειά να κάνω.
να ανοίξει μια ΕΛΔΕ. Μα εγώ στα μαθηματικά είχα 12 στο τρίμηνο, λέω, και ερχόταν ο Μηταράς ο σκορεμένος και με πελούσε την τάξη με μέσον. Πώς λέω θα κάνω με ΕΛΔΕ? Δεν είμαι εγώ ταλέντο. Εγώ με ταλέντο να βγω στο θέατρο απάνω και να σε κάνω μια πρόσα και να γίνει χαμός. Δεν έχω ταλέντο στα μαθηματικά, πώς θα γίνει? Έλα μωρέ, έχει ο Θεός. Ο Θεός λέει έχει, αλλά δεν δίνει. Από το φόβο μου. Έλα ρε με Seat, με Fiat που είναι το 1100. Σίγουρα, εντάξει. Τι να κάνω, πάρε μια πέμπτη να γουστάρεις. Πώς θα την πληρώσω? Με δάνειο. Και άμα φύγω από τη δουλειά, κλείσει η δουλειά. Α, σε ρε, μια. Ραθόπουλε, κοίταξε, το θέμα είναι ότι, και θα το ξέρει και ο Βασίλης, ο οποίος ασχολείται και με επιχειρήσεις, δεν είναι υπάλληλος, ότι τα λεφτά, αν θες να έρθουν, πρέπει να έχεις ρίσκο. Δεν γίνεται να πηγαίνει δηλαδή βήμα-βήμα. Πρέπει να ρισκάρει. Άλλο ρε, εγώ είμαι υπάλληλο. Δεν μπορώ εγώ υπάλληλο να βάλω πάνω από το πάπλωμα μου. Φοβάσαι να ρισκάρει τη ζωή σου. Εγώ με τα μέλη, α πούμε, είχα πάρει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Υπήρχε μια περίοδο που τα λεφτά που έβγαζε ω υπάλληλο δεν μου φτάνανε. Μάλιστα. Και χρωστούσα και νίκη. Οπότε λε, θα υπάρχει ανακατανομή πλούτου. Φτάσει αυτή τη στιγμή με τα χάρη και με τα μέλη, αλλά και με τη μισθωτή εργασία. Έχει πάει καλά το έργο. Ανακατανομή πλούτου προ τα πάνω. Εγώ λέω ότι θα γίνει, Γιώργο, μια γερμανοποίηση της κοινωνίας όσον αφορά την οικονομική ζωή, όπου όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα σπίτια έχουν πάει σε μεγάλα τραστ και μεγάλες πολυεθνικές, και οι Γερμανοί πολίτες απλά δεν υπάρχει ατομική ιδιοκτησία, οι Γερμανοί πολίτες απλά είναι καλά αμοιβόμενοι και ζουν μια αξιοπρεπή ζωή. Δεν είναι ηγέτης επαγγελίας η Γερμανία, αυτό που λένε. Όχι, είναι όχι, καλά αμοιβόμενοι εργάτες οι Γερμανοί. Τίποτε ακριβώς, άλλο. Ακριβώς, και νομίζω ότι αυτό σκοπεύουν να κάνουν ένα πανευρωπαϊκό μοντέλο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτό βλέπω εγώ από πίσω, Γιώργο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην Αμερική, που είναι τώρα και αυτοί οι φίλοι μου και μας τα λέει, συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες. Απλά θα έρθει κάποια στιγμή. Το θέμα είναι να γίνει και στην Ελλάδα, έτσι. Μακάρι. Γιατί εμείς δεν έχουμε ούτε και αυτό. Δεν το έχουμε. Εμείς είμαστε σαν τον Παλί, είμαστε, ας πούμε. Εμείς θα κάνουμε άλλη version στην Ελλάδα. Και θα φύγει η ατομική ιδιοκτησία και κακοπληρωμένοι εργάτες θα είναι. Θα κάνουμε δικό μας μοντέλο εδώ. Η μεγαλύτερη αλήθεια μεταξύ μας, αν και διαφωνούμε πολιτικά, την έχει πει ο Μαλάτος, έτσι, μια φορά που βγήκε και μίλησε στον αέρα. Καλησπέρισε το να είναι στον αέρα, σε ακούει. Ναι, τον γεια σου, Γιάννη. Που είχε πει για Αληθώς. Αφού τον είπε πριν χρόνια πολλά, ρε. Πάλι Αληθώς Ανέστη. Άστο Χριστούλη, του χρόνου θα ξαναπεί. Ναι. Και που είπε για τη συσάχθεια. Είναι μεγάλη αλήθεια. Ο Σοκράτης την έκανε τελευταίο όλων. Ο κόκκινος ρε μπερδεύτηκε. Ποιο ο Σοκράτης. Ο κόκκινος είπε ο Σοκράτης, μπέρδεψε το Σόλωνα με το Σοκράτη. Όχι, ρε, όχι. Η συσάχθεια, ο Σοκράτης, αγράμματε μου λέει. Ρε, ποιο συσάχθεια ο Σοκράτης. Και δεν έγινε ποτέ η συσάχθεια, έτσι. Την εισηγήθηκε ο Σόλωνας, αλλά δεν έγινε ποτέ. Λοιπόν, μην το ξεχνάμε κι αυτό. Ακόμα και οι δημοκράτες της Αθήνας δηλαδή κολλώσανε. Βέβαια κολλώσανε, είναι δυνατόν να τους αφήσουν λοιπόν, οι προύχοντες εποχής να πούμε. Από εκεί και πέρα τώρα είπαμε, στο έχω ξαναπεί, ότι το αύριο είναι πολύ χειρότερο από το σήμερα. Απλά είναι γεγονός ότι ο κόσμος έχει μασίσει πολύ άσχημα και εγώ μάσισα φυσικά, εννοείται. Στην αρχή όλοι μασίσαμε. Το τραγικό είναι, αν δεις, είναι πανευρωπαϊκό το θέμα ότι κανένα κόμμα σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ευρωπαϊκή χώρα δεν κάνει αντιπολίτευση, ακόμα και σε χώρες όπως. Μιλάνε για συγκυβερνήσεις. Οι ευρωπαϊκές χώρες μιλάνε για συγκυβερνήσεις. Που σημαίνει ότι. Όλοι μια γαρά. Ρε εδώ η Εκκλησία δεν μίλησε. Πλάκα κάνεις. Εδώ η Εκκλησία δεν μίλησε. Οι παπάδες δεν μίλησαν καθόλου. Οι παπάδες πήρανε τη ΜΚΟ, μια χαρά τη βολέψανε. 4 μίλια. Μεταξύ μας, εγώ αν και δεν πιστεύω, εγώ ήμουν από την αρχή υπέρ σε αυτό που κάνανε οι πιστοί που θέλαν να πάνε να κοινωνήσουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία κάποτε, εγώ μπορεί να μην το πιστεύω σαν ιδεολογία, αλλά θεωρούν ότι ο χριστιανισμός νικάει το θάνατο, κοινωνούσαν λεπρούς. Παλιά έχασε η θρησκεία, έχασε και ανέβηκε πάρα πολύ, θεοποιήθηκε η ιατρική. Ναι, σίγουρα, εννοείται. Η ιατρική θεοποιήθηκε πάρα πολύ. Εννοείται αυτό. Κοίταξε, από εκεί και πέρα τώρα είπαμε, το αύριο είναι το ζόρι, το αύριο είναι, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρεις τι, έχουν ένα πλεονέκτημα, έχουν το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι, δηλαδή βγαίνει, πας εσύ, ας πούμε, αρρωσταίνεις. Πας στο γιατρό, σου λέει, να κάνεις εγχείρηση. Τι θα κάνεις, θα πας σε έναν άλλο γιατρό. Να σε πει ο άλλος ο γιατρός, αν να κάνεις εγχείρηση όχι. Εδώ βγαίνει αυτό, σου λέει, σήμερα έχουμε 500 θύματα. Δεν υπάρχει άλλη φωνή να σου πει αν έχουμε 400. Ή αν είναι αυτή από την, ναι. Σκοτάδισμος, παιδί μου, σκοτάδισμος. Ακούς αυτόν και τελείωσε, έτσι. Δεν μου λες τώρα αυτά τώρα τα μαμούνια. Με τον ΠΑΟΚ τι γίνεται, ο Μαλάτος τσακώθηκε. Ναι, με τον ΠΑΟΚ. Δεν άκουγα. Εκπομπή έβλεπα την Παριζιάννα με Ρένα Βλαχοπούλου. Είχα όρεξη ελληνική ταινία. Παριζιάννα.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα με το ΠΑΟΚ τι γίνεται. Ανοίγει την τηλεόραση τώρα να αυτόπλου μπα και πετύχει την παλιά. Όχι, θέλω να πετύχω τον γιατρό στο Sky. Ο γιατρό στο Sky είναι ένα που μοιάζει με τον Ουάρντα. Έχει ένα πρόβλημα αυτισμού. Μια και είπε Sky, έδειξε σήμερα το Χαρδαλιά συγκινημένο, να πούμε, και στεναχωρημένο, επειδή τον κράζει ο κόσμο, ελίγησε ο Χαρδαλιά. Το πιστεύει εσύ, Ραπτόπουλο? Όχι, τον έβαλα στη σχολή Ροντήρη τη θεατρική και έκανε λίγο. Να λυγίσει, γουρουνά να πούμε. Το Sky, μην ξεχνάμε ότι. Άμα κούρκουλο. Και παίζει και πολύ συγκεκριμένο και πολύ καλά το ρόλο του και ο κύριο Μαρινάκη, που είναι κουμπάρο του κυρίου Μητσοτάκη, με τα πόσα κανάλια έχει που προμοτάρει. Και το Open φυσικά του κύριου Σαβίδη. Μην ξεχνάμε ότι και αυτοί κάνανε τα πλάνα του ΕΣΚΟΣ. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Το Τζιόρδα τον έχει δει πω φούντωσε το μαλλί αυτό το κρίζο, πώ έχει γίνει τώρα. Εντάξει, θα πάει για κούρεμα. Δεν υπάρχει. Για τον ΠΑΟΚ πες μου, ας τον Τζιόδρα. Για τον ΠΑΟΚ, τι να σου πω ρε φίλε. Για τον ΠΑΟΚ η άποψή μου, εγώ δεν θα μπω ποτέ πλέον σε διαδικασία να μαλώσω με κανέναν. Γιατί πλέον από ό,τι έχω καταλάβει, ουσιαστικά ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, ρε παιδάκι μου, με λίγα λόγια, αυτό που έλεγα και τις προάλλες, γιατί με βγάλαν σε μια εκπομπή στη Λάρισα να είναι καλά τα παιδιά, για να μιλήσω για ΠΑΟΚ, γιατί γουστάρω του Μαρμίτα και τα λοιπά, και τους είπα ότι ο ΠΑΟΚ απλά δεν είναι Παναθηναϊκός, που έκανε ο Ολυμπιακός τα όργια που έκανε και ο Παναθηναϊκός καθόταν και δεν έλεγε τίποτα. Ναι. Η σύγκρουση των δύο δυνατών είναι μεγάλη, δεν είναι τυχαίο ότι στη τελευταία Super League είδαμε το ανεκδίγητο, οι υπερασπιστές της νομιμότητας που είναι ο Ολυμπιακός και ο Άρης και η Λάρισα να ζητάνε τώρα να παίζουν ομάδες χωρίς αδειοδοτικά έγγραφα. Εντάξει, αυτό ήταν απίστευτο αυτό το γκολ. Από το ΠΑΟΚ απ' την άλλη, ο οποίος ξαφνικά είχε ρίξει τον Ηρακλή, τώρα λέει ότι. Και έστω και τον Παναθηναϊκό, τώρα να λέει ότι όποιος δεν έχει άδεια να τρώει μείον 3 βαθμούς. Γενικά είναι ένα θέατρο του παραλόγου. Με ποια λογική? Ότι όταν λέει ο ένας άσπρο, απλά ο άλλος και η κολλητή του λένε μαύρο. Γι' αυτό δεν ασχολούμε πλέον σοβαρά. Δεν ακούσαμε τη γνώμη του Μαλάτου για το Μαμούνι και για τα οικονομικά θέματα, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντική. Να τελειώσω Γιώργο, και να ακούμε. Ναι. Και το τελευταίο, εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα μου κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι, να κάνει σωστές κινήσεις, να μην τρώγονται λεφτά αριστερά και δεξιά. Τώρα το από εκεί και πέρα το παραγωγικό και το ότι ο ένας τώρα βγαίνει Ολυμπιακός, βγαίνει ο ΠΑΟ και λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει θέμα με κάποια παιχνίδια με τον Ατρόμητο, οι άλλοι λένε για πολυδιοκτησίες κτλ. Εντάξει, αυτά τα κούβερες έτσι, επειδή είμαι λογιστής ανώνυμες εταιρείες, ξέρω τι εστί, γιατί ανώνυμες εταιρείες πλέον είναι η ΠΑΕ. Ξέρω πλέον τι γίνεται και δεν ασχολούμαι και ούτε πρόκειται να μπω, και το λέω επειδή με φωνάζει την Μαρμίτα, σε καμία σοβαρή αντιπαράθεση πάνω σε αυτό. Είναι το λιγότερο αστείο πλέον το πράγμα. Λοιπόν. Να αντιπαρατεθούμε, να αντιπαρατεθώ με έναν γάβρο ή με έναν παθναϊκό για τα φορ, τα μπακ, τα χαφ, ναι. Αλλά τώρα για τα διοικητικά ούτε για αστείο. Πες. Ωραία. Λοιπόν, ψηφίζεις 9.30-11.30 Μαρμίτα και εμένα προσωπικά, ναι, φυσικά. Και θα είσαι εκεί γιατί είναι καλή η ώρα. Ναι, ωραία. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Λοιπόν, ολοκληρώνει ο Μαλάτος. Πάμε διάλειμμα και παίρνουμε μετά και τους υπόλοιπους τηλέφωνο έναν-έναν. Οκ. Μαλάτο, φίλο σου. Μένω στη γραμμή, κλείνει. Όχι, κλείνεις και κλείνεις, Γιώργο. Ωραία, τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχε στην παρέα μας, την Μαρμητική, να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε στο Μαλάτο. Είναι ο Μαλάτος στη γραμμή. Ναι, ναι, είμαι. Μαλάτε, έχει 5 λεπτά να μας πεις τη γνώμη σου για τα οικονομικά θέματα, το φίλο σου, το Μητσοτάκη, να πούμε. Ναι. Κοίταξε. Εγώ όπως έχω δηλώσει ανήκω σε άλλο κόμμα, το οποίο αυτό προσβεύει και τη συσάκθεια, που για να το πω τι σημαίνει, πώς το εννοούμε εμείς, εννοούμε ότι χρωστάει κάποιος σε φορεία, χρωστάει σε τράπεζα, διαγράφεται. Χρωστάει στο Ραπτόπουλο, δεν διαγράφεται, πρέπει να πληρώσει. Μάλιστα. Αυτή είναι η συσάκθεια. Ναι. Δεύτερον, να υπάρξουν νόμοι που όταν κάποιος δεν έχει να πληρώσει κάτι αποδεδειγμένα, να μην του βάζουν από πάνω και πρόστιμο. Παράδειγμα, θυμάμαι με το ΤΕΒΕ, ναι, που υπήρχε ένας νόμος, λέει άμα δεν μπορεί να πληρώσει κάποιος το ΤΕΒΕ θα τον πάνε φυλακή. Ναι. Γιατί ρε φύλα τον πάνε φυλακή, αφού για τον εαυτό του δεν μπορεί να πληρώσει, πώς θα τον πας φυλακή? Να είναι εισφορές του ΙΚΑ και να σε έχει παρακρατήσει, να τον κρεμάσεις και ανάποδα, που λέει ο λόγος. Ναι. Αλλά για τον εαυτό του δεν έχει να πληρώσει, δεν του κάνει δεν του τίποτα. Δεν του δίνει σύνταξη. Επίσης κάτι ακόμα. Η Γερμανία, μια και έλεγες για ακίνητα προηγουμένως που έπαιρνε κάποιος με δάνειο κλπ. Η Γερμανία δεν έβλεπε ποτέ με καλό μάτι
ότι οι Έλληνες κατά 75% είναι ιδιοκτήτες στην Ελλάδα τουλάχιστον ενός ακινήτου, ενώ αυτοί δεν τα καταφέρνουν. Οπότε κατάφεραν να την αλλάξουν αυτή τη σχέση και να φέρουν τους Έλληνες είτε με την ανεργία, είτε με το κλείσιμο των επιχειρήσεων, ναι, είτε με την ποσόστοση στα προϊόντα τη συνθήκη του Μάτρη. Να, τη διάβαζε ο Κόκκινος, ναι, ναι. Ναι, καλά τη διάβαζε. Δεν ξέρω τι κατάλαβα. Ναι. Με το Δουβλίνο 2 που εξισλαμίζεται η Ελλάδα, γιατί είναι... Από παλιά αυτό με τους Ισλαμιστές εκεί, με τους Τούρκους, με τα αυτά, με τους Μουαμεθανούς, δεν τα πήγαινες καλά. Από ό,τι βλέπεις, το πρόβλημα δεν είναι οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα, είναι η ανεργία που θα έρθει, το κλείσιμο όλα των επιχειρήσεων. Μαζί είναι, Κώστα, ναι. Να τελειώσω, όλα μαζί είναι και ο εξισλαμισμός τον βλέπουν τώρα και στην Ευρώπη και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην θέλουν οι Ευρωπαίοι τους Τούρκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα μπουν μέσα 80-90 εκατομμύρια, πόσοι είναι αυτοί. Πάμε στα πιο οικονομικά. Με τις μειονότητες τους. Πάμε στα πιο οικονομικά, ας τους Τούρκους τώρα. Κοίτα, και δεν θα θέλουν. Βρε, ας τους Τούρκους. Τι κάνουν τους Τούρκους. Κοίτα τα λεφτά πώς θα μοιράζουν οι κυβερνήτες σας. Κοίτα στην Ελλάδα, ας τους Τούρκους. Τα λεφτά για μένα δεν έπρεπε να δώσει ούτε στα ΜΜΕ χρήματα, ούτε που άλλου έδωσε. Στην εκκλησία Μετσομικιό έδωσε. Όχι, ούτε εκεί. Ναι. Ούτε πουθενά. Στην εκκλησία γιατί έδωσε. Να Μικιό. Τα δώσει στους ανέργους, να μπορέσουν οι άνθρωποι να κινηθούν. Στους ιδιωτικούς κλινικάρχες τα έδωσε. Κακός. Α, κακός. Οι Τούρκοι μας φταίνε εδώ, οι μουσουλμάνοι. Θα πάρουν λεφτά. Το κορονομόλογο, άμα θα βγει, δεν θα πάρει φράγκο εσύ και εγώ. Σε πληροφορώ. Το βρωμόλογο που το λέει ο Γρηγόρης. Δεν θα πάρει φράγκο εσύ και εγώ. Ναι, αυτό είναι απαραίτητο. Όπως κάνει η Αμερική που κόβει χρήμα ανά πάσα ώρα και στιγμή, έτσι θα έπρεπε να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω πει και στην εκπομπή ότι μετά το 45, το 1945, η Αμερική ό,τι ώρα θέλει κόβει λεφτά ανεξέλεγκτα, αν έχει δεν έχει αντίκρισμα. Σωστό. Επίσης ήθελα να πω και κάτι άλλο, κατά τη γνώμη μου. Και με αυτό τελειώνουμε, ναι. Ναι, ότι κακώς κλείσανε όλα τα μαγαζιά, όλες οι επιχειρήσεις, όλοι καθίστε μέσα κλπ. Εγώ θα έκανα το εξής. Πες το λίγο γρήγορα. Για να σας κάνει εκπομπή, το έχεις καταλάβει. Ναι. Ναι. Θα έλεγα σήμερα κυκλοφορούν αυτοί που έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου 1 και 2 και τα μαγαζιά ανοίγουν και οι επιχειρήσεις αυτές που έχουν αφημί 1 και 2. Και θα πήγαινα μηματικά, να είναι τέλος, δακτύλιο, σαν τον δακτύλιο ένα πράγμα. Ναι, δακτύλιο. Για να υπάρχουν χρήματα. Κάτσε στον πάγκο. Ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά. Ετοιμάσου να είσαι ξυρισμένος στην εκπομπή, να βγεις καλός. Να κλείσω. Ναι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, έγινε και δεν προλαβαίνουμε άλλο να πάρουμε, θα συνεχιστεί ο διάλογος με τους φίλους, μετά θα ανοίξουμε γραμμές. Να δούμε. Να πάρουμε πρώτα... Λοιπόν, θα πάρουμε τον Στέφανο που γύρισε από το Cape Town. Ωραία. Θα πάρουμε τον Σαράντο και τον κτηνίατρο. Έτσι. Ο οποίος θα οδεύσουμε το επόμενο μισάωρο. Πήρε μετάθεση στη Νέα Μάκρη και μας άφησε, ενώ τώρα ψήνεται μετάθεση προς Καβάλα μεριά. Λοιπόν. Διάλειμμα. Κάντε και λίγο σεξ, αν να χαθείτε απίθανο. Αυτή είναι τηλεδιάσκεψη, ρε φίλε. Βέβαια. Και τους τρεις ταυτόχρονα εδώ, γίγαντας ο Χιλιτίδης, τους έβγαλε. Λοιπόν, ταυτόχρονα. Ποιους έβγαλε όμως. Πάμε. Στέφανος, κτηνίατρος και Σαράντος. Ωραία, χαμός θα γίνει τώρα. Αυτοί έπρεπε να είναι σε ένα πούλμαν. Όλοι μαζί. Μαζί με Αλέκο, από κόμμα, όλους. Θα τους βάλουμε και το καλοκαίρι και θα πάμε δάσο, ρε φίλε. Όλοι. Βέβαια. Ο κύριος Τσιόδρας. Ακούγομαι εγώ. Ναι, έλα. Λοιπόν, FM Γιάννητσά, Νίκος εκεί. Ας τα κρύα ρε, πάτσε στα 75 και φοβάσαι να μην είσαι έξω. Τι σε λέει ρε, Σαράντο. Γιατί ρε με φορτώνεις. Τι τέρας της φύσεως είναι ρε. Τι έγινε. Έχεις κάνει κάκα να πούμε, πατάς τα κουμπιά. Ναι, λέγε. Θα σου πω. Καταρχάς, να χαιρετήσω τον Διάνερο που έχουμε εδώ πολύ καιρό και το εύχομαι χρόνια πολλά.
Τι έγιναν τώρα, αναβιώνουν οι αθλητικές ταξιαρχίες. Αναβιώνουμε και το πήρα χαμπάρι. Ναι, ρε, μια φορά είπαμε να το κάνουμε να πούμε. Οι αθλητικές ταξιαρχίες αναβιώνουν στις αργίες. Έτσι. Λοιπόν, όχι, θα πω κάτι εγώ. Θα εισηγηθούμε όλοι, γιατί έχει ακροματικότητα να γίνει μια φορά την εβδομάδα και μάλιστα Παρασκευή. Βρες και τρεις χορηγούς εσύ. Ναι. Λοιπόν, ναι. Θα ερχόμαστε εκ περιτροπής. Εγώ, ο Βασίλης, θα πετιάτε και από το Γιοχάνεσβουργκ μια φορά την εβδομάδα. Δεν είναι στο Γιοχάνεσβουργκ. Καλημέρα, καλησπέρα Στέφανε, πού είσαι, ποιο Γιοχάνεσβουργκ. Δίνουν πίτες στα φαρμακεία, δεν το ξέρω. Αυτό που λέει. Ναι. Αυτό που λέει. Μάλιστα. Πες Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο και έρχομαι. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Έτσι, μπράβο. Όλα τα είπε μαζί για να έρθεις. Όλα τα είπε ρε Στέφανε μαζί. Ωρε Στέφανε. Στέφανε. Τι κάνετε αγάπες. Μ' ακούς. Είσαι καλά ρε Στέφανε. Πώς θα περνάς να πούμε εκεί. Εγώ πώς θα περνάω. Προσπαθώ να βρω σήμα τώρα στο χωριό που είμαι εδώ. Ή κάνα μήνα που είμαι εδώ. Μάλιστα. Γύρισα από το μισό κόσμο, τη μισή Ευρώπη βασικά, θα τα πούμε αναλυτικότερα. Θα πέρασα από Ελβετία, πέρασα από Γερμανία, πέρασα από παντού. Αυτά που ακούτε είναι παπάς να πούμε, μην ακούτε πολλά. Οι τελευταίοι που φύγανε την τελευταία πενταετία είναι μεγάλο χάλι. Ναι. Να ξέρετε, ναι. Δεν είναι τα νούμερα που ακούγονται και τα λεφτά. Ναι. Είναι καθαρή εκμετάλλευση. Ναι. Αυτοί που φύγανε πιο παλιά είναι καλά. Δηλαδή τα πράγματα, Στέφανε, εκεί κάτω, γιατί διαβάζω εγώ στην Νοτιοαφρικανική Ένωση, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Άστε να είναι ο Αφρικανικός. Για Ευρώπη σε μιλάει, για Ευρώπη, για Ευρώπη. Ναι. Για Ευρώπη. Α, για Ευρώπη. Ναι, εγώ έκανα τα 20 μέρες Αφρική και μετά την έκανα από εκεί. Παντού το ίδιο είναι. Εάν έχεις οικογένεια βασικά και δεν περνεί κουνιέτσα από εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις τίποτα. Γιατί αν είσαι και λίγο λούλης και φλόρος, άστο, τελείωσε η κατάσταση. Τώρα που είσαι, τώρα που είσαι. Εγώ τώρα ήρθα στο χωριό πίσω, διότι η δουλειά η τελευταία που είχα πιάσει η Γερμανία ήταν με μαγαζί. Αλλά και εκεί πέρα τώρα κάποιος που έχει 200-300 άτομα που βάζει την ημέρα και δεν ξέρει πότε θα ξανανοίξει. Κατάλαβα. Δεν έχει νόημα έτσι. Δεν ναι. Έχει νόημα. Ναι. Όταν λέω κάτω, εγώ θα μιλήσω καλώ τη δουλειά. Γιατί άμα πω αυτό που πιστεύω, θα πιάσουν πιο νιώθω σταθμό. Δεν θα ξεκινήσει η εκπομπή ξανά. Εντάξει. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πω ότι πιστεύω. Δεν κατάλαβα. Ελλάδα είσαι τώρα. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Άμα περάσει τα 70. Ναι, ρε Σαράμ, στο χωριό σου λέει. Ναι, ρε αγάπη μου, ναι, εντάξει. Άμα βρε, δεν τα παραγράφει και τουλάχιστον από την τελευταία φορά να πούμε. Λοιπόν, κατέβα να κάνουμε εκπομπή, να έρθει και ο γιατρό. Να κάνουμε μια εκπομπή και ο γιατρό. Έχουμε τον γιατρό. Γιατρέ! Γιατρέ! Καλησπέρα από Νέα. Άμα ο γιατρό, δεν άρε γιατρέ. Σειραφίνα, πέφτει γιατρέ, κατηγορία. Δεν είσαι εδώ να σε γλεντήσω όπως εκείνες τις Τετάρτες τις αξέχασες. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε φόρτο εργασίας. Μεταφράζουμε πυρετοδός. Τι μεταφράζετε, για... γιατρέ, στο στρατό? Μεταφράζουμε για να κάνουμε την αίσθηση μαζί με τον ΠΑΟΚ, να κατέβουμε στο πιάτο. Α, μεταφράζει και εσύ, βοηθάς, βάζει και εσύ ένα χέρι. Ρε γιατρέ, τον Καλπαζίδη θα τον έχετε στον Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί τώρα έμαθα εξάδει αναθεωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο, κάνει αλλαγές. 11 Μαΐου έχει εκλογές για να γίνει αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Καλπαζίδη θα τον έχετε μέσα. Ο Καλπαζίδης είναι στο ξενοδοχείο, στη Βίαλαν. Απλά άτομα τα οποία είναι και στη Βίαλαν και στην ΠΑΕ Ξάνθη, νομίζω δεν θα είναι σε κοινό συμβούλιο πλέον, δεν θα είναι κοινά άτομα. Που αυτό ήταν και η αιτιολογία για να θεωρηθεί ότι υπάρχει, όχι απλά τεκμήριο, ότι υπάρχει ένδειξη πολιτικοκτησίας στις σχέσεις και αρχικής επιρροής. Εκεί κινείται η ομάδα. Για να λέμε αλήθειες. Έχω την αίσθηση ότι πάμε για αναδιάρθρωση, δηλαδή θα υπάρχει μια κολυμπία του ΣΥΛΟΑΜ. Όλοι καλοί χωράνε, αυτό γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Το κόμμα το οποίο είναι στην εξουσία ευνοείται την καταστάση. Οπότε είμαστε όλοι. Ξέρω γιατρέ τι σιριζόσκυλο είσαι. Ξέρω γιατί σε πήγαν στη Νέα Μάγκρη η μετάθεση, επειδή δεν είσαι δεξιότατο. Γιατρέ, να πούμε καμιά καλή κουβέντα, να έρθει εδώ καμιά καβάλα. Δεν φτάνουν μόνο οι καλές κουβέντες, να πω την αλήθεια. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Θα περιμένουμε να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μείνει στη Νέα Μάγκρη καμιά δεκαετία, θα σε ξεχάσουμε να πούμε. Δεν είναι άσχημα εδώ. Ναι. Βασίλη, είσαι με τη Δήμετρη, τι γίνεται? Ακόμα μαζί είμαστε, ναι. Α, έτσι, μπράβο, μπράβο. Έχει ακολουθήσει. Χαιρετίσματα το κορίτσι εδώ, χαιρετίσματα από όλους. Θα τα μεταφέρω. Ωραία. Έτσι. Το μάτι σου, το πειρασμένο στη Δήμετρη έπεσε, ρε, χρωμόγερα. σατανόγερε, να πούμε. Έχει, τι γέρος, ρε, πω γέρος, ρε. Εντάξει. Τι πράγμα είσαι, ρε. Λέγε, γιατρέ, πώς περνάς κάτω. Πες μου εκεί πέρα, ρε, πώς, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι εδώ υπάρχει μια γενική αίσθηση καραντίνας όλο τον χρόνο. Ναι. Είναι μια μονάδα σε απομόνωση σχετικά, δηλαδή δεν είναι σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ναι. Είναι χαλαρά. Εδώ δεν έχουμε καταλάβει το τι έχει γίνει. Κάνουμε τις βόλτες μας, βλέπουμε την παραλία μας, είμαστε ευλογημένοι από μια άποψη. Όπου και να πας, γιατί ευλογημένα είναι τα πράγματα για σένα, αυτό κατάλαβα εγώ να πω. Ναι. Πολύ, είναι πολύ όμορφη η περιοχή. Ο άλλος γύρισε είναι... Cape Town, Ελβετία, Γερμανία. Εσύ πήγες στη Νέα Μάγκρη, βλέπεις τη θάλασσα, Ρομαντζάδα, ο άλλος πήγε. Παιδιά, τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω απέναντι την Εύβοια, δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν μου λες, γιατρέ, αν πέσει η Ξάνθη και διαλυθεί, τι ομάδα θα υποστηρίξει και από το λεκάνο πεδίο. Πάλι Ξάνθη θα είμαι, να σου πω. Δεν πρόκειται να διαλυθεί. Κανα τρόμητο εκεί του Σπανού, κάτι, καμιά άκρη. Α, κρύα ομάδα. Κρύες ομάδες, όπως λέει και ο Κώστας, εγώ επειδή είμαι τεχνοκράτης. Ναι, η Ξάνθη είναι θερμή ομάδα. Ναι, ναι. Οι άλλες είναι κρύες. Τέλος πάντων, μου αρέσουν ομάδες οι οποίες δεν χρωστούν σε ποδοσφαιριστές, έχουν άρτιες εγκαταστάσεις, σέβονται τον πελάτη. Κόσμο δεν έχουν. Γήπεδα, έτσι, να βλέπεις το ποδόσφαιρο και να το χαίρεσαι. Τώρα, όλη ναι. αυτή η βαβούρα, η κοσμοσυρωή, 500 διαφορετικές απόψεις. Ο καθένας να θέλει να διοικεί από το τηλεκοντρόλ ή κόσμος που παρεμβαίνει όπως τον Άρη, τον Ιακή του παρελθόν, αυτό είναι και κουραστικό. Θέλουμε μια ησυχία, μια ηρεμία. Τώρα να μου πεις. Με τον ΠΑΟΚ να παρεμβαίνει στα διοικητικά, τα εσωτερικά, τα δικά μας, δεν παρήχθη έτσι θόρυβος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η αναταραχή με ράλι υπάρχει. Τουλάχιστον Ξάνθη ακούγεται, έστω και με αρνητικό τρόπο. Ρε, η ζωή κάτω πριν την καραντίνα. Ναι, η ζωή κάτω πριν την καραντίνα. Εκεί στη Ραφίνα πώς παίρνανε, κρύοι δεν είναι οι Αθηναίοι, ρε, πώς είναι. Κοίταξε, οι άνθρωποι ζουν σε μια πόλη όπου δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη ελληνική. Οι υποδομές είναι άρτιες, οι συγκοινωνίες είναι άρτιες, το οδικό δίκτυο είναι άψογο, γενικότερα οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, όπου και να το κοιτάξεις από αθλητικό επίπεδο, πολιτιστικό επίπεδο, οικονομικό επίπεδο, παντού υπάρχουν ευκαιρίες. Ρε, που παίρνεις καλύτερα σε εμάς, παίρνεις καλύτερα εκεί κάτω. Σαφώς πάνω Θεσσαλονίκη. Α, στις συγκοινωνίες τώρα, τις άρτιες και τις. Εντάξει, αυτή η κουλτούρα. Σαράντο Στέφανο, είχες μαρμίτα, είχες. Λες και τώρα που θα κάνουμε. Δεν υπάρχει λαϊκός κόσμος, υπάρχει αυτό. Ακούω. Θέλω να με κάνεις τεστ κορονοϊού. Εντάξει, να πω κάτι έτσι για να ευθυμίσουμε, να ξέρεις τη μονάδα που υπηρετώ. Αυτή τη στιγμή είναι κέντρο υποδοχής για άτομα τα οποία έρχονται με παραπατρισμό. Τι είμαστε, μια ιδιαίτερη μονάδα. Τι είναι παραπατρισμό, ποιους φέρνεις δηλαδή, ξέρεις. Στελέχη που είναι από στελέχη του εξωτερικού, το 14ήμερο που πρέπει να κάνουν. Α, ναι, γίνεται εδώ πέρα. Α, καραντίνα τους έχεις 14 μέρες. Δεν μου λες, γιατρέ, φοράς και αυτή τη στολή την περίεργη σαν τον αστροναύτη. Όχι βέβαια. Να βγάζεις καμιά selfie να μας έστελνες, ρε φίλε. Ναι, στείλε μας να τη βάλουμε στο site. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε περιβάλλον ιδιαίτερα επιβαρημένο. Εδώ η αραίωση είναι πολύ καλή. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Ζούμε αραιοκατοικημένα, οπότε είμαστε ευνοημένοι. Δυστυχώς. Συντόνισε να βρεθούμε ένα βράδυ όλοι. Συντόνισε το Βασίλη εσύ και θα πάρει. Καλά που είμαι εγώ και τα οργανώνω, γιατί ο Ραπτόπουλος είναι λίγο ανάκατο σε αυτά. Ναι, ναι. Θα πάρετε πρώτα άδεια του Καρβαλιά να μην είμαστε πάνω από 10 άτομα, γιατί χιλιάρικα δεν έχω για να μοιράσω. Και εγώ. Κοίτα, αν στη λες είμαστε πάνω από 10 άτομα, θα του κόβω εγώ από την κάμερα τεχνικά να μην φαίνονται οι υπόλοιποι. Να φαίνονται μέχρι 10. Τι να μα πείτε, ρε κατάκια. Εγώ με το Χατζινάκο έχω 3 εκατοστάρικα φάγαμε. Τι να μα πείτε, ρε κατάκια, να πούμε. Μα συλλάβανε, μα πήγανε μέσα. Έγινε χαμός. Εισαγγελείς μπήκανε, βγήκανε οι διοικητές. Σιγά, λες και πήγες στο Βιετνάμ, σιγά. Σιγά, άφα τάλια. Ούτε όμως 300 θα πληρώσεις. Καλά 300 πήρες από τις διαφημίσεις που έβγαλες με τις μπάτους τώρα. Άστα αυτά να πήρες εμένα. Εντάξει, θα βγάλω. Μη μας βρίζουν οι άλλοι που κρατάμε τώρα τόση ώρα. Όχι, όχι, δεν βγάλαμε γραμμές. Δεν βγάλαμε γραμμές. Μη ξαναγελέσουμε, οι κομμουνιστές κυβερνάνε τώρα. Έτσι και λέει, δεν μας λέει κανένα τίποτα. Σαράντο, πώς περνάς τη μέρα σου. Πώς θα περάσει, είμαι στο 5ο μπουκάλι ουίσκι από την καραντίνα. Έβαλα 5-6 κιλά. Α, το τσούζεις. Έβαλες. Έχω 10 ειδών ξηρούς καρπούς και πάει λέγοντας. Τη Δευτέρα. 5 κιλά ουίσκι, 10 ειδών διαφορετικά. Όχι, στο 5ο μπουκάλι ουίσκι με ξηρούς καρπούς. Σε πόσο καιρό τα είπες αυτά. Από τότε που είμαι καραντίνα, μέσα στο σπίτι. Α, εντάξει. Λοιπόν, ναι. Θα σου έρθω τη Δευτέρα με τα κρουασανάκια σου, θα ξέρεις. Α, θα έρθεις το πρωί, ναι. Θα έρθω πρωινές ώρες, σας εδώ ο Βαραγιάννης θα ανήκει για σας. Βέβαια, ο φίλος ο Βαραγιάννης δεν θα είναι, το μούτρο αυτό. Φεύγει η ώρα 8, έφευγε, αλλά δεν ξέρω τη Δευτέρα. Φεύγει 9, θα το κρατήσουμε λίγο παραπάνω.
Πού είσαι, κράτησε τον λίγο παραπάνω. Τώρα ελευθερώνεται, μπορείς να έρθεις. Μπορείς να έρθεις, ελευθερώνεται. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, θα έρθω με τα καλούδια μου τη Δευτέρα να σας δω από κοντά σας. Ναι, να φέρεις και τίποτα κρουασάν με. Όχι σαν τα σκέτα που έπρεπε την άλλη φορά, φρέσκα δεν είναι. Και η μερέντα μέσα σπάταλα στα κρουασανάκια. Σπάταλα η μερεντούλα μέσα. Λοιπόν, 40 με σένα θα τα πούμε. Κρατάω τους άλλους δύο για να δούμε, για να δούμε με τον Στέφανο που έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Μας έλειψες. Εκεί στο... ωραία. Να σε καλά, να σε καλά, 40. Σου λείψαμε, όχι μας έλειψες, μαλάκα. Σου λείψαμε, ρε, φίλε. Να πάμε να κάνουμε κανένα προπόνηση εκεί. Έκλεισε το γυμναστήριο ο δάσκαλος. Έχει συνδικαλισμό. Βρήκε άλλα 200 γυμναστήρια. Αρχίζει το κλάμα. Ο δάσκαλος εδώ έχει σηκώσει ένα λάβαρο μεγαλύτερο από του παλαιών πατρών του Γερμανού. Ο δάσκαλος. Τι πράγματα είναι αυτά. Εδώ πέρα βγήκε ο φίλος μου Γιαννιτσιώτης να πούμε έκλαιγε επειδή ο Πασχαλάκης έφεγε δυο σπαλιάρες να μπουν εκεί στο τέτοιο του γάβρου του εκεί που βρέθηκε και πήγε η εθνική ανσάμπλε. Μπερδεύτηκε ρε Στέφανε. Του δώσαν από πίσω πώς είναι που χτυπάμε στην πλάτη. Τι κάνει το φιλαράκι. Ναι, έτσι το χτυπήσαν τον Πασχαλάκη και το πέρασε για γροθιές. Και το λέει και ο τρελός και ο παιδαράς. Εμείς εδώ πληρώνουμε κάθε μέρα να φάμε 300 μπουλίδια και μας κλείσανε και ο Πασχαλάκης που πληρώνει ένα ζωρό λεφτά τώρα θα γίνει. Ο δάσκαλος έχει σηκώσει το λάβαρο της Επανάστασης. Γίνεται πολύ καλά κάνει και εγώ μαζί του είμαι όλοι μαζί. Εδώ δεν ρε φίλε. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Ανοίγουνε λέει τα κομμωτήρια και τα κέντρα συντικής για τις γκόμενες και τα γυμναστήρια είναι κλειστά ρε φίλε λέει. Άσε τώρα έχει να πέσει με τη μάσκα εκεί το βάξιμο οι άνθρωποι θα πηγαίνουν πού. Πήρα τηλέφωνο τον ανεξάρτητο το Ζαγοράκη. Πήρα τηλέφωνο Ζαγοράκη κάτω. Φωνάζανε. Ο Κασιδιάρης από κάτω βγήκε υπέρ του δάσκαλου. Συναθλητής, ζαμπίδιδες, ιστορίες. Άσε τώρα αυτά τα σάλια σε μένα. Τώρα εδώ που είμαι ένα μεροκαματιάρη. Άνεργο, δεν είμαι μεροκαματιάρη. Εκεί στο Μετρόπολη τώρα θα με βάλεις ή πρέπει να αρχίσω να λέω πάω. Ποιο να σε αλλιώσει, εσένα ή τον Μπούζο τώρα πιο καλά. Θα σε κάνω μάθημα πώς θα λες τη λέξη πάω. Ναι, τι πρέπει να λέω, να κάνουμε καμιά ιδρομούλα, να κάνουμε κανένα σάλιο στον πάω. Τι να κάνουμε τίποτα, θα λες πάω καδικία. Πάω καδικία, πάω κατατρεγμός και ο Μπούζο τι κούκλος που είναι. Θέλω να δω όλοι αυτοί που είναι τα οξύνης εκεί πέρα. Όταν θα φεύγει ο Μπαρμπαϊβάνη, θα χαμηλώσει τον μπάτζετ. Αν με 300 ευρώ το μήνα θα παραμείνουν πάω. Αυτό θέλω. Εντάξει, ρε φίλε, θα το χαμηλώσει τον μπάτζετ. Ήδη να πούμε με το μίσο. Όχι τον μπάτζετ στου παίχτε και αλλού. Εσύ τι νόμιζε. Εσύ πρέπει να βολευτούν πάλι την ημέρα. Εσύ τον παπά. Τα καζάκια τώρα. Μη. Γιατί όλα εκεί έξω να σου σχολείω. Εγώ δεν θα πω αυτά. Δεν τα λένε αυτά, όχι, αυτά δεν μας αρέσουν να πούμε. Δεν τα αρέσουν, δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, ναι. Μήπως έχει χιόνια το τηλέφωνο, δεν ακούγουμε καλά, μήπως με κλείνεις. Όχι, δεν σε κλείνω, δεν σε κλείνω. Τακ, 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 το μικρόφωνο, ρε. Γιατρέ! Α, γιατρό, ρε, δεν σ' άρεσε. Γιατρέ! Ακούω, ναι. Στη διαμάχη Ολυμπιακού πάω, ποιος έχει δίκιο τώρα. Νομίζω αυτός που είναι πιο ισχυρός πάντα. Αυτό είναι. Ρε γιατρέση, πώς είσαι αριστερός με τόσο καπιταλιστικές απόψεις. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Κοίταξε, δεν μπορούμε να κρίνουμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Ξέρεις, πάντα ισχύει το δίκιο του ισχυρού. Αυτό δηλαδή είναι νόμος. Απαράβατος. Και απαραβίαστος θα έλεγα. Οπότε δεν μπορούμε πολλά. Αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι εξαγωνιστικά το έχει ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Δεν μπορείς παραπάνω πράγματα. Από κάτω μαθαίνεις κάποια πληροφόρηση σχετικά με τα δικαστικά που τώρα που βρίσκεσαι και κάτω και κοντά στα κέντρα των αποφάσεων. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όποιοι έχουν λεφτά, δηλαδή μεταξύ τους θα βρίσκουν. Οπότε και ο κόσμος του ΠΑΟΚ και ο κόσμος του Ολυμπιακού, κυρίως ο κόσμος του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να κοιμάται ήσυχος. Δεν νομίζω δηλαδή να. Στο τέλος θα τα βρούνε μεταξύ τους. Κάτω από το τραπέζι θα λυθεί το θέμα. Ως συνήθως. Τα λεφτά ποτέ δεν παθαίνουν τίποτα. Το όπως λέει και ο φίλος μου ο Στέφανος που είναι τώρα και στη γραμμή, ό,τι δεν λύνεται με λίγα λεφτά, λύνεται με πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Τις καλές ατάκες δεν τις ξεχνάμε, ρε φίλε. Ρε φίλε, ο Στέφανος. Εδώ τους τρύπεις ο Ολυμπιακός τρεις υπαλλήλους τώρα εκεί πέρα. Τι ψάχνει να βρει τώρα, Του τρύπησα. Αυτό είναι ευθύνη τη κεφαλή τη ΠΑΕΠΑΟΚ να τρυπηθεί η ομάδα του. Αν έγινε. Ναι, έγινε. Αν έγινε. Άνθρωπος αυτό είναι ευθύνη της κεφαλής καθαρά. Ναι.
Γιατί είναι ευθύνης και ευφαλής. Βάζω εγώ, είμαι επιχειρηματίας, βάζω σε ένα και τον Βασίλη στη δουλειά. Και με τρυπάτε, εγώ φταίω που με τρυπήσατε, ρε φίλε. Αυτό σημαίνει ότι ή δίνεις λίγα, δηλαδή θα έπρεπε να το προσέξει αυτό. Ναι. Τώρα εντάξει, η όλη ιστορία έχει πάει πλέον στην σφαίρα του αστικού μύθου. Έχουμε πει κάποιες κουβέντες off the record, Κώστα, πώς άνοιξε και πώς μαθεύτηκε. Δεν χρειάζεται να τις πούμε στον αέρα. Είπαμε για τράπεζες, είπαμε για Κύπρους, είχαμε... εγώ σου είπα και τα ονόματα των τρύπιων, τα οποία περιμένω ο Γιώργος ή ο Ιβάν Σαββίδης να τα βγάλει. Αν δεν τα βγάζει, αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτά δεν χρειάζεται. Τα Νίκο μη ενδύει. Δεν ξέρω για τον Νίκο και τον Δήμο. Δεν ξέρω τον Νίκο και τον Δήμο. Εγώ ξέρω τους τρυπήσαν δύο φορές. Εντάξει. Γιατρέ, ένας φίλος μας ρωτάει εδώ πέρα ο Τρελοσκοτσέζος για τον Γκομίνη. Λέει ότι είναι λίγος. Να πούμε, ποια είναι η γνώμη σου για τον Γκομίνη μετά τα περσινά και φέτος που συνεχίζει κανονικά και σφυράει? Κοίταξε, ο Γκομίνης έχει κρίνει ένα τίτλο και μια κατηγορία. Για μένα το πιο σημαντικό είναι η κατηγορία που έκρινε πέρσι παρά ο τίτλος του 18. Δηλαδή, αν σκεφτείς αυτό που έγινε στο περσινό μπαράζ ως Πλατανιάς, είναι πολύ χειρότερο από αυτό που έγινε στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Αχα, ναι. Ένα το Όφη Πλατανιά ήταν, ρε φίλε, παροδία. Αυτό το πέναλτι που έδωσε στο Όφη Πλατανιά. Παροδία ήταν αυτό που είδαμε, έχει βέβαια. Έχει στοιχειώσει, ας πούμε, πραγματικά ποδοσφαιρικά ανθρώπους και ανθρώπους. Απλά είναι ο Πλατανιά δεν έχει κόσμο να ακουστεί. Αυτό. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει λαό από πίσω τερά, γι' αυτό και φάνηκε και τόσο πιο πολύ αυτό που έκανε ο κύριος Κομίνης. Λίγος διτής, συνεχίζεται και προστατεύεται. Είναι περιβάλλοντο site, δεν είναι κοινό μυστικό για όλους. Ναι. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ναι, το ξέρω. Η ΑΕΚ συνεχίζει και το κρατάει στους πίνακες. Είναι μια κακή ομάδα, όπως ξέρουμε όλοι. Η πουλή καστική στην άκρη είναι, έχει αυτό το victim mentality που περιγράφει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το παίζει με σήμα, λανετάκι και η πουλή εκεί σκύβουμε το κεφάλι και περιμένουμε να υποφεληθούμε. Και μια και είπες για ΑΕΚ, γιατρέ, πώς κρίνεις αυτά που γίνανε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του ημιτελικού κυπέλου ΑΕΚ Άρισε και με τους διαιτητές? Πιστεύω όπου καπνός υπάρχει και φωτιά, είναι μια ομάδα. Όχι, όχι καπνό, δεν μιλάμε για καπνό. Μιλάμε για έκθεση παρατηρητή αγώνα, επίσημα πράγματα. Δεν μιλάμε για καπνό εδώ. Από τη στιγμή που μιλάμε για ξένους αξιωματούχους που δεν προέρχονται από την ελληνική πραγματικότητα, άρα είναι κολλητή του Μέλο Περέιρα. Και ΑΕΚ, άρα και ο Περέιρα, άνθρακες ο θησαυρός, δηλαδή ό,τι κάναν και οι δικοί μας, κάνει και ο Περέιρα συνεπώς. Εάν δεις γενικότερα, όποιοι διαιτητές έρχονται από το περιβάλλον του Περέιρα, ο Πορτογάλος του Ολυμπιακός ΑΕΚ και γενικότερα και ο Πορτογάλος του ΑΕΚΑΡΙ, ουσιαστικά η ΑΕΚ δεν έχει ακουμπηθεί πουθενά. Γιατρέ, τον Άρη, πώς το βλέπεις, ρε? Ο Άρης θα προσπαθήσει να κρατήσει τις γερές φιλίες του. Ο Καρυπίδης εξελίσσεται όσο μπορεί. Τακτικιστής πολύ. Τακτικιστής. Βέβαια. Παίζει όμορφα το παιχνίδι. Έχει βρει αυτό που λέμε ένα πολύ ωραίο feedback με τον κόσμο του Άρη. Ο ΠΑΟΚ να μην πάρει το προτάσμα και στο πάρει οποιοδήποτε. Α, το έπαιξε ωραία το επικοινωνιακό. Ναι. Οπότε εκεί τους έχει αρνάκια τους Αριανούς. Τους έχει αρνάκια. Οπότε εκεί οι απαιτήσεις έχουν μειωθεί πάρα πολύ από τον κόσμο του Άρη. Του θυμίζει τα 4 πέτρινα χρόνια, τα όσα περάσανε. Οπότε και οι Αριανοί αποδέχονται την όλη κατάσταση. Καλά, 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 καλά. Να βάλω χαρτομάτιλα να κλάψω. Σιγά, μη. Είναι πραγματικότητα. Μα είναι τι πραγματικότητα είναι, βρε, τώρα, βρε. Τι πραγματικότητα είναι. Στέφανε, ποτέ δεν θα φύγει το παγκάρι από την Τετάρτη, ρε Τουκούντα. Ποτέ δεν θα φύγει. Γιατί ποτέ δεν θα βρει ο Μέση να πέσει Champions League, ρε. Βρε, μέχρι και το παζάρι εκεί θα παραμείνει. Όλες οι δουλειές κλείσανε. Το Τετάρτη στο παζάρι θα μείνει έξω από την Τουκούντα. Το γήπεδο τελείωσε. Περιμένουμε τον Μπέζο από την Amazon να έρθει να πάρει τον Άρη, ρε φίλε. Περιμένουμε να έρθει ο Μπέζος να δει τι έχει να γίνει. Ο γιατρός είναι αδιαργανός, θα πούνε τώρα μερικοί. Εντάξει, δεν τον πάρει. Καλά, όχι, όχι τόσο. Βασίλη, τι γίνεται με την ξενοδοχειακή μονάδα? Τι γίνεται? Τα πράγματα. Τι να γίνει. Ελπίζουμε τουλάχιστον να ανοίξουν Ιούλιο, έστω από 1η Ιουλίου. Και αλλά αυτό είναι μια αλυσίδα, φίλε. Κοίτα να δεις, είναι μια αλυσίδα. Εσύ που είσαι επιχειρηματίας και μάλιστα ένα πολύ κρίσιμο κλάδο. Είναι αλυσίδα το οποίο θα εξαρτηθεί και από το πότε θα ανοίξουν και τα σύνορα, τα αεροδρόμια, οι συγκοινωνίες, πολλά πράγματα. Αυτό είναι μια συγκοινωνία ο τουρισμός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ανοίξαμε και άιντε και σας περιμένουμε. Αν πεις ότι μόνο ανοίγεις, ελπίζεις σε εσωτερικό τουρισμό κατά βάση φέτος. Ο εσωτερικός τουρισμός θα υπάρξει φέτος? Πιστεύω ότι θα υπάρξει αναγκαστικά, γιατί ο κόσμος μπούχτησε μέσα και όλοι από εδώ, από εκεί, μα με δανεικά, μα με συντάξεις, μα με 800, μα έτσι, μα αλλιώς, μια εβδομαδούλα θα πάνε διακοπές, γιατί μπούχτησε ο κόσμος κλεισμένος.
Τι? Θα υπάρχουν ευκαιρίες, θα πέσουν τιμές, θα υπάρχουν προσφορές. Αυτό θα εξαρτηθεί. Μην το πληγώνεις τώρα. Όχι, δεν με πληρώνει, φίλε, μιλάμε. Τι, μην το πληγώνεις. Να με πληγώνει, μιλάμε. Γιατί δεν πρέπει να τα συζητάμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από το. Με το που ανοίξουν τα ξενοδοχεία θα φανεί η ζήτηση. Ο Τάσιος τι σας είπε. Ποιος θα. Ο πρόεδρος. Τι σας είπε, τι ενημέρωση έχετε. Τι ενημέρωση έχουμε, ρε φίλε. Μην οριστικό, θα ανοίξετε 1 Ιουλίου. Αυτό λέει το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή τη κυβέρνηση. Αυτό είναι νορμάλ να αρχίσει 1 Ιουλίου και να ανοίξουν τα κομμωτήρια τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να σα βάλει εσά. Συγγνώμη, ρε Βασίλη και. Γορίλα. Δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορεί δηλαδή να σα πει. Να έχετε ανά δύο ξέρω, δωμάτια ή στην τραπεζαρία να έχετε ανά τρία μέτρα να κάθεστε. Αυτή δουλειά θα κάνουμε. Ή στην πισίνα να πούμε να μην. Να στο πει από 15 Ιουνίου να βγάλει τη χρονιά. Δηλαδή είτε 15 Ιουνίου είτε 1 Ιουλίου, ποια θα είναι η διαφορά, ρε. Εμένα ρωτάς, ρε φίλε. Μια χαρά, Βασίλη. Όπως κρατάει. Στην Ισπανία τα ξενοδοχεία ανοίγουν από Μάιο μήνα. Που η Ισπανία είναι αυτή τη στιγμή σε κρούσματα δεύτερη στον κόσμο. Σύμφωνα με τα νούμερα τα δικά τους. Αυτά που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Έτσι. Κάνε μια ερώτηση. Τι θέλετε. Αν ανοίξουν τα ξενοδοχεία 1 Ιουνίου. Ναι. Θα φοβηθείτε να πάρετε να κάνετε μπάνια. Κανείς δεν θα φοβηθεί. Ρωτήστε το. Όλοι θα πάνε. Όλοι θα πάνε. Εσύ θα πας 40 ή φοβάσαι επειδή είσαι 77 χρονών. Τον ανεβάζει δεν και δύο χρόνια. Εγώ έρχομαι πάντως σε προτίθεμαι να πηγαίνω τα πρωινά στο δωμάτιο των Σουηδέζων του γυναικείου. Για room service. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για room service. Ναι, πηγαίνω τα πρωινά. Room service, έτσι. Πριβέ, σωστό. Αλλά το κόλπο είναι ότι έχει 1,5 μέτρα απόσταση. Δεν έχω τόσο μεγάλα προσόντα, ρε φίλοι. Εσύ, 40 θα ερχόσουνε. 40 σου ήσυχη την έκλεισε. Ναι, άστο το 40. Έκλεισε. Ναι. Εσύ γιατρέ θα αρχίσουν. Ναι, 40 αγάπη μου καλή. Κοίταξε, ούτως ή άλλως η μονάδα που υπηρετώ έχει αυτή τη μορφολογία. Είναι ξενοδοχειακού τύπου μονάδα. Οπότε και εμείς προετοιμαζόμαστε ανάλογα με τον Βασίλη και μια πρόβλημα και το κομμάτι της υγειονομικής υποστήριξης θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Το να είσαι αυτό που λέμε σε ένας φορέας ελέγχου και να θες αποφύγεις υγειονομικές βόμβες δημιουργεί ιδιαίτερο άγχος, να ξέρετε. Δηλαδή, ελοχεύει ο κίνδυνος, επειδή ακριβώς θα υπάρχει συνωστισμός, να έχουμε αναζωπηρώσει της νόσου. Ακόμα και αν είναι καλοκαίρι, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα κυλήσει το όλο θέμα. Οπότε, δεν ξέρεις πώς θα γίνει. Για τον Βασίλη, μια δύσκολη περίοδος. Δεν είμαστε και εκπαιδευμένοι για τέτοιες καταστάσεις. Αντικειμενικά. Σκέψτε εδώ που έχουμε όλα τα κομφόρ και έχουμε όλες τις ειδικότητες διαθέσιμες, σαν μονάδα της αεροπορίας. Αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει σαν μια ιδιωτική μονάδα. Χαμός. Ναι. Μέχρι τώρα έχει συναντήσει κάποιον που να έχει κορονοϊό, φίλος. Τι εννοείς, αν έχω συναντήσει, αν έχω έρθει σε επαφή και να γνωρίζω. Όχι, ρε, κάποιος δικός σου. Κάποιος έχει ασθενήσει. Όπως ξέρεις, Κώστα, ήμουν Μιλάνο. 4 μέρες, Αταλάντα Βαλένθια είδα. Έφερα τον πανικό, κακό χαμός. Ήρθες από Αταλάντα Βαλένθια και είσαι καθαρός, ρε γιατρέ. Σοβαρά μιλάς τώρα, ήρθες από τον Μπέργαμο. Κάτσε να μάθουμε. Μιλάνο. Από εκεί που γίνεται το παιχνίδι, ναι. Ήμουν στο Αταλάντα Βαλένθια στις Κερκίδες, χαμός κανονικός. Και δεν έπαθες κορονοϊό, ρε γιατρέ. Πολύ πιθανό να το έχω περάσει συντοματικά, δεν το γνωρίζω. Άρα δηλαδή, ρε γιατρέ, τα κρούσματα δεν πρέπει να είναι τόσο όσα λένε, ρε γιατρέ. Ασυμπτωματικός εσύ, ασυμπτωματικός ο άλλος. Στην Αμερική βγάλανε στο White Room, εκεί πέρα στο White House, ότι 7.000 είναι τα κρούσματα, αλλά μέχρι 400.000 μπορεί να είναι οι ασυμπτωματικοί. Άρα το ποσοστό στη θνησιμότητα είναι 20 φορές λιγότερο. Γιατρέ, έτσι λέγανε, ναι. Βασίλη, γιατρέ, για σένα ο όρος πανδημία τι είναι, ρε φίλε, μπορείς να μου εξηγήσεις. Ο όρος πανδημία αναφέρεται σε ένα λοιμώδες νόσημα το οποίο έχει τεράστια διασπορά στην Ιφίλιο. Ναι. Δηλαδή είναι πάνω από το 30% του πληθυσμού της γης, αυτό που λέμε διασπορά του. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 100 χώρες, γι' αυτό και χρησιμοποιείται ο όρος πανδημία. Εσύ ρε γιατρέ, πιστεύεις ότι είναι πανδημία ή είναι ένα εφεύρεση? Από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια μεγάλη διασπορά, σχεδόν στο ένα δεύτερο του πλανήτη, μιλάμε για πανδημία. Εγώ ρε γιατρό, για μένα η πανδημία είναι ένα γκρίνο. Ο γιατρό τώρα είναι και μέσα εκεί στο στρατό, δεν μπορεί να πει τίποτα. Τώρα είναι καθαρά παιδιά, η όρη επιδημία. Και να μην ξέρει κανένα από τι είναι τώρα. Η όρη αυτή η πανδημία
είναι δημική νόσος, είναι καθαρά τεχνικοί όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη διασπορά διάφορων νοσημάτων. Είτε είναι λοιμώδη, είτε είναι το οτιδήποτε. Εγώ νομίζω ότι έχουν γίνει όλα για την οικονομία. Αν υπήρχε τέτοιο θέμα και υπήρχε ότι με μεγάλη μεταδοτικότητα και την θνησιμότητα στους μεγάλους, φίλε, αυτοί οι 65 που είναι συνταξιούχοι, βάλουν τους μέσα στα σπίτια. Αφού πληρώνουν, δεν παράγουν. Σωστό. Πάσε τον άλλο κόσμο να δουλεύει. Σωστό. Ναι, ρε φίλε. Μην το βάζουμε τον γιατρό σε περιπέτειες τώρα. Όχι. Υπάρχει Ρουφιάνη. Μη λες τίποτα, γιατρέ. Γιατρέ, μη λες τίποτα. Άστο. Δεν χρειάζεται να πεις. Στο κατηδίαν θα πούμε τα δικά μας. Δεν χρειάζεται να πεις τώρα. Στο κατηδίαν θα πούμε πολλά. Δεν μπορώ να τα πω και δεύτερα. Έτσι. Αλλά βάλε τους συνταξιούχους στη καραντίνα. Αφού οι Γαλλίες πληρώνουν, πήγαινε τους και τη σύνταξη. Βάλε και αυτές που πληρώνουν στο Δήμο που χώθηκαν όλοι μέσα τώρα. Και αυτή η μαρμίτα, ξέρω εγώ, Καρτζηλίκη που είδε στο σπίτι. Άλλο αυτό το καινούριο κόλπο τώρα, πώς θα βάλουμε να πέσουμε τον δικό μας κόσμο μέσα. Τέλος. Πάμε εκεί πέρα, τον πηγαίνουν τα πορτοκάλια και τα μήλα και τελειώσαμε. Διάλειμμα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να χαιρετήσουμε τον κοινικό σκούλικο που μας ακούει. Ναι. Και λέει, αν και αργιανός, συμφωνώ απόλυτα με την κοινωνιολογική προσέγγιση του Νίκο από τα Γιαννιτσά. Η περιοχή της Τούμπας που μπαίνει ο Ραπτόπουλος είναι μια εικαστική παρέμβαση κοινωνικής υποκουλτούρας. Ρε, πάμε στο διάλειμμα. Παιδί του κέντρου, διάλειμμα. Ποπάι. Έχω ένα φίλο τον Ποπάι, ο οποίος κάνει βάρη από 12 χρονών. Ποπάι. Ναι, είναι ίδιος ο Ποπάι. Αγαθός άνθρωπος. Λοιπόν, έχει μαγαζί με, πώς θα λένε, τζάμια, κρύσταλα κτλ. Εκεί κοντά στη γειτονιά μου. Ο οποίος δεν μπορεί να πάει στο γυμναστήριο και με έχει δώσει κάτι λάστιχα να πούμε. Και του λέω, έλα ρε Ποπάι τώρα με τα λάστιχα. Και ο Μιχαλίτσος ο Γιάννης με δώσαν κάτι λάστιχα. Ρε με τα λάστιχα να την βγάλουμε. Και τα λάστιχα, φίλε, κάνεις μια γυμναστική με τα λάστιχα. Τα κορόιδευα, νόμιζα ήταν για κόμενες. Για λέει, κάνε αυτή την άσκηση, με λέει ο Ποπάι. Για κάνε με αυτή την άσκηση, με λέει ο Μιχαλίτσος. Ζόρι, Ζόρι είναι, λέω, δεν το ήξερα. Κάπου στα 52 μάθαμε και τα λάστιχα. Το κοινικό σκούλικο ήταν ένας ακροατής ο οποίος έγινε φίλος μου προσωπικός. Φοβερός Ποπάι. Το γνήσιο φίλε. Το κοινικό σκούλιγο λοιπόν ήρθε μια μέρα στις αντρικές ταξιαρχίες να κάνει μια παρέμβαση, δεν τον ήξερα. Και του λέω, φίλε, δεν θέλω να ξαναβγεί στην εκπομπή, μου κάνεις κακό. Έχεις πολύ μυαλό για αυτή την εκπομπή, λέω. Έχεις βάλει. Ναι, και έτσι κάναμε τη γνωριμία μας και μετά εξελίχθηκε σε μια πολύ καλή φιλία με το κοινικό σκούλιγο, το οποίο είναι πιο κοινικό από μένα. Του εμπιστεύομαι πράγματα πολύ προσωπικά μου, τα οποία το κοινικό σκούλικο με τη δική του κοινικότητα είναι αυτό που λέμε: ο ψυχολόγος πάει σε άλλο ψυχολόγο για τα ψυχολογικά του. Ναι, ο κοινικός πάει σε ένα πιο κοινικό για να λύσει τα δικά του προβλήματα. Κοινικό σκούλικο, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου και την υπέροχη χαρά που σας ακούω όλους. Έλα ρε Βασίλη, ρε, χαθήκαμε ρε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για μία ακόμα φορά και τα λοιπά και στον Στέφανο που με ανέχτηκε αρκετές ώρες. Μιλάμε εκεί πέρα κάτι βράδυ. Θα σε ξαναανέχετε στη Λέσχη σε λίγο καιρό. Μην ανησυχείτε. Θα σε ξαναανέχετε σε λίγο καιρό. Κάνουμε αλητία εκεί εμείς. Να είστε καλά, να είστε καλά πραγματικά. Δηλαδή, ό,τι και να πω είναι λίγο. Κοίταξε, διανθίζει την παρουσία μου να σου πω κάτι. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πει στον κόσμο είναι αν το βιβλίο που σου είχα δώσει τα μαθηματικά του ποδοσφαίρου κατάφερες μετά από μια δεκαετία περίπου που το έχεις στα χέρια σου να το διαβάσεις όλο. Δεν το κατάλαβα. Θα σου πω ψέματα. Άμα μου έδινες τη Ροζίτα Σόκ που μου έδωσες να διαβάσω, το κατάλαβα εκείνο. Ναι, αλλά κοίταξε, εσύ ως αναλυτής ποδοσφαίρου και όχι αναλυτής ποδοσφαιρικής παράγκας, όφιλες να δώσεις μία έμφαση στα μαθηματικά του ποδοσφαίρου. Ναι, αλλά εγώ με τα μαθηματικά δεν τα πάω καλά. Με τα μαθηματικά. Τι βαθμό έχεις στα μαθηματικά? 12-13. Με τα μαθηματικά τα δικά μου, τα προσωπικά τα πάω καλά. Στις μισθοδοσίες πάντως δεν σου ξεφεύγει ούτε σέντς, ε? Ούτε δεκάρι. Εκεί στα μαθηματικά είσαι καλός. Έσοδα και έξοδα είναι ανιρτισμένα στο μυαλό μέχρι την τελευταία δεκάρι. Αυτό είναι. Αυτό έτσι, υπολογισμένα, τακτοποιημένα, δεν χρωστώ, δεν με χρωστάνε. Ωραία. Οι άνθρωποι που είναι γύρω μου στο οικονομικό θέμα και εγώ που είμαι απέναντί τους, είμαστε ο ένας με τον άλλον πάρα πολύ σωστοί. Η αλήθεια είναι, Κωστή, ότι αν γνωρίζουμε στη ζωή μας να εφαρμόζουμε τις αρχές της αριθμητικής, τα μαθηματικά είναι επιστήμη από το σημείο. Για κάνε ένα flashback, στις αδικές ταξιαρχίες, για πες μας. Flashback στις αδικές ταξιαρχίες. Κοίταξε, στο πω πάρα πολύ απλά. Την εποχή που αναγκάστηκα να κάνω αυτή την παρέμβαση για να καταλαβαίνει ο κόσμος είναι την εποχή που είχε έρθει στον Άριο Αμορόζιο με την 7.000 αεροδρόμιο. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν.
Το κακό με μένα και αυτό που είχες εκτιάσει αρνητικά, ότι ήταν συγκεκριμένα η έκφρασή σου, κλείσει, έχεις πολύ μυαλό για την εκπομπή, είναι ότι ήμουνα από τους ελάχιστους Αριανούς εκείνη την εποχή που ήμουνα ουσιαστικά απέναντι στο Super 3. Μάλιστα. Και αυτό είναι το οποίο δεν ήθελες. Γιατί αν έχω να καταμαρτυρήσω κάτι, αν έχω να καταμαρτυρήσω κάτι αρνητικό για το, για την, το προφίλ του ραδιοφώνου εκείνης της περίοδου, είναι ότι επειδή πίστευαν ότι το συνδεσμιακό κίνημα σε όλες τις ομάδες θα έχει κάποιο όφελος, ήταν ένα θετικός χώρος. Όχι, για να αναπτυχθούν οι σύνδεσμοι. Δεν ήταν αυτό. Τους φοβόντουσαν. Και κατά δεύτερο λόγο, επειδή. Ακόμα χειρότερα. Το του φοβόντουσαν, ρε. Λοιπόν, αν του φοβόντουσαν. Λίνα και δέναν τότε, Βασίλη, τη σύνδεση. Φοβόντουσαν, εγώ επειδή. Λίνα και δέναν τότε. Είχα άγνοια κινδύνου, εγώ. Κοίταξε, Κωστή, εσύ μπορεί να είχε άγνοια κινδύνου, αλλά ξέρει πολύ καλά ότι όλε οι μάζε αποτελούνται από διντίδε, οι οποίοι ο καθένα από μόνο του είναι μεγάλο σχέστη. Ναι. Δηλαδή, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πω, για παράδειγμα, ένας βασικός πυλώνας της άνεσης της εκπομπής σου 12-2 αθλητικές ταξιαρχίες είναι αυτός ο υπέροχα λιτός, σεμνός, αδύνατος και γρήγορος άνθρωπος που είναι πίσω από τα ντέκο Διάννης ο Χιλιτίδης, όπου ήταν και η πραγματική σου ασπίδα απέναντι σε όλο αυτό και τα λοιπά το κύμα. Ναι, ήταν δάσκαλο, βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Χιλιτίδης με έμαθε να ηλίσσομαι μετά από χρόνια. Ακριβώς. Και ουσιαστικά να ελύσεσαι και να καταλαβαίνεις πολύ απλά στην εφαρμογή ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, μα κόκαλα τσακίζει. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα. Είπες κάτι για τα λάστιχα, τα λάστιχα στα 50 σου. Ναι, τα λάστιχα στα 50 σου είναι μια πολύ καλή μορφή γυμναστικής. Δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα σηκώντας 150 κιλά μπάγκο. Και τώρα αυτά γιατί τα λες δηλαδή, τι λάστιχα. Γιατί είναι η πραγματικότητα αυτό. Εντάξει, σωστά. Γιατί πρέπει πλέον στην ηλικία την οποία είσαι να, να εκμεταλλευτείς προς όφελός σου και προς όφελος του ραδιοφώνου και προς όφελος της εκπομπής και προς όφελος της παρέας, προς όφελος όλων μας, την ικανότητα που έχεις να κοιτάς από μακριά. Όχι λόγω πρεσβειοποίησης, αλλά και να βλέπεις γενικότερα την όλη κατάσταση. Ναι. Εκεί είναι το όφελος. Και γενικότερα πραγματικά εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας που με ακούσατε, που συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλές φορές καταλαβαίνω ότι ναι, το δικό μου το βίτσιο είναι να σας σπάω τα νεύρα με τις απόψεις μου. Αλλά το χειρότερο είναι για αυτούς οι οποίοι με ξέρουν ότι και αυτό το οποίο γνωρίζεις και σ' αρέσει είναι ότι δεν τα λέω για να τα πω, αλλά ξέρεις ότι τα κάνω και πράξη. Ρε κερατά, θυμάσαι πριν χρόνια που μου έλεγες θα έρθει η μέρα που για να κατέβεις στο κέντρο θα πληρώνεις διόδια. Και εγώ τώρα δεν πληρώνω διόδια, αλλά πατάω το κουμπί. 6-1-4-3. Μπράβο. Είναι πολλά. Να σου πω κάτι, μην το προσωποποιήσω. Φίλε, αυτά που ζήσαμε τώρα και θα ζήσουμε ίσως και θα είναι και χειρότερα ίσως μέχρι να ξεπεραστεί αυτό. Μας δένουν σαν παρέα ακόμα περισσότερο. Νομίζω, κάτι, ναι. Νομίζω μας δένουν περισσότερο σαν παρέα και αντιλαμβάνομαι ότι και η παρέα μας αρέσει και το κοινό. Και αυτό είναι για μας ένα πράγμα το οποίο ιδιαίτερα με μένα είναι, έχω μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή εγώ είπα σήμερα να κάνουμε έτσι μια εκπομπούλα 3 ώρες να ξεφύγουμε λίγο και ότι ο κόσμος ήθελε. Χωρίς θέματα. Δεν είχαμε θέματα. Δεν είχαμε μπάλα. Δεν είχαμε ένα βρώμο δικαστήριο. Σε οργάνωσα κι εγώ από πίσω όμως καλά. Ήταν και αυτός εδώ που οργανώνει. Τα τηλέφωνα, ιστορίες, το κάναμε promotion και από χθες το είπαμε. Δεν πιάνετε σε αυτά. Δεν πιάνετε. Ο Βασίλης δεν πιάνετε σε αυτά τα promotion. Ο κάθε άνθρωπος είναι σε κάτι χρήσιμο. Έτσι. Εσύ έχεις μια φοβερή ικανότητα λόγω του ότι δεν είσαι παρεμβατικός στις παρέες και δεν δημιουργείς γκλίκες ούτε ρουφιανεύεις, να αφήνεις τον κάθε άνθρωπο να εκφράσει αυτό το όποιο τάλαντο έχει. Και γιατί να θέλω ατάλαντους δίπλα μου, ταλαντούχους θέλω. Πρόσεξε, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει ταλαντούχους δίπλα του σημαίνει ότι καταφέρνει κάθε μέρα να κερδίζει κάτι από αυτούς και να κερδίζουν και αυτοί κάτι από σένα. Μα έτσι θα πάμε μπροστά. Ανέφερες, υπόθηκε κάτι πολύ έξυπνο προηγουμένως με τον κτηνίατρο, με τον Βασίλη, για την ευθύνη του Σαββίδη αναφορικά εάν δέχτηκε τρύπημα. Ναι, για πες μου τώρα. Εγώ τον αθωώνω τον Σαββίδη. Κάνεις τεράστιο λάθος. Ναι, γιατί. Λοιπόν, αν αθωώνεις τον Σαββίδη, για παράδειγμα, αθωώνεις και τον οποιονδήποτε πρωθυπουργό ο οποίος παίρνει λάθος συμβούλους.
η κεφαλή μια εταιρεία, ναι, σε ένα παρέχει, ένα περίπτερο, σε ένα κράτος, σε μια κυβέρνηση, είναι η διορατική ικανότητα στο να μπορείς να επιλέγεις τον κάθε άνθρωπο για την κάθε δουλειά. Αν εσύ πάρεις ένα μπράβο για να σου κάνει χημικές ενώσεις ένα βιοχημικό εργαστήριο, δεν έχει ευθύνη ο μπράβος. Μάλιστα. Έχει ευθύνη εσύ που τον επέλεξες. Και γενικότερα είναι αυτό που έχω πει επανειλημμένως, ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δίπλα τους ανθρώπους οι οποίοι τους γλύφουνε, μακροπρόθεσμα δεν θα χρησιμοποιήσουν τα μάτια τους για να χαρούνε, αλλά για να σκουπίσουν τα δάκρυά τους. Μου λείψανε αυτές οι ατάκες στο κοινικό σχολικό. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή, κλείνω, ναι, και κλείνω με κάτι, γιατί κάτι θα με κρατά τη γραμμή. Εσένα, το πλεονέκτημά σου το οποίο έχεις και το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω σου, είναι ότι απολαμβάνεις την ανάγκη της χρησιμότητας ανθρώπων οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να σου καταματηρήσουν τα αρνητικά χωρίς κάποια ιδεολειψία και κάποια δικιά τους προσέγγιση. Αυτό είναι και τύχη, γιατί έχουμε πολλούς τέτοιους. Λοιπόν, κύριε Κοσκούλικο, κάνουμε κουβέντα από Δευτέρα, θα πιούμε τον καφέ μας. Και συμφωνώ επίσης το 9.30, 11.30 και τα λοιπά, και για μένα είναι πολύ καλύτερο ωράριο από το 8.10. Όχι, όχι, όχι το 8.10. Θα λέγατε για τη Μαρμίτα και τα λοιπά. Για τη Μαρμίτα, Κυριακάτικη. Κυριακάτικη. Το γύρω που αν, το γύρω που αν. Κυριακάτικη. Κυριακάτικη, κάνετε ό,τι θέλετε. Εντάξει, πολύ καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και πάλι για την παρέμβαση. Να είσαι καλά, ρε Βασίλη. Κυνικοσκούλικο Βασίλη, φίλο μου, ένα από του λίγου φίλου που έκανα μέσα από το ραδιόφωνο, ο Άρης από τα Γιαννιτσά ο Νίκο. Δεν είναι πάρα πολύ. Χαίρομαι σήμερα, Κωστή, που του είχαμε όλου και όλοι βγήκανε με χαρά να μιλήσουν. Ναι. Πραγματικά αισθάνομαι άλλο άνθρωπο. Check it out now, the Funk Soul Brother, right about now.